Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Χάρη μου, χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα από το Λουξεμβούργο, 7 και 45 τοπική. Είναι η ώρα που όλοι περιμέναμε. Πόσον καιρό έχει να σε δούμε, Χάρη? Έχει πάρα πολύ καιρό, αλλά να σου πω ότι καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, βλέπω όλα τα vlogs όταν είμαι Χάρη, στα μ' αγάπη αυτοκίνητα. μου, γι' αυτό βγάζω τα στατιστικά Λουξεμβούργο. Είναι και ο Χάρης. Ακριβώς, εγώ είμαι. Είναι ο Χάρης μας εκεί. Λοιπόν, ο Χάρης ο Βασιλιάδης, ο αγαπημένος ψυχολόγος, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Λουξεμβούργο και ψυχοθεραπευτής φυσικά και κλινικός ψυχολόγος, όλα μαζί, να τα λέμε αυτά, ο οποίος όποτε μπορεί έρχεται στο κανάλι μας και μας δίνει τα φώτα του. Τα φώτα του. Λοιπόν, με το Χάρη έχουμε μια ιστορία με το συγκεκριμένο βίντεο, με το συγκεκριμένο vlog, γιατί το είχαμε προγραμματίσει λίγο πιο νωρίς. Κρυολόγησε το αγόρι μας. Τώρα είσαι... Καλά. Έχεις μαζί σου τσάι? Έχω καφέ κυπριακό. Η φωνή μου είναι όπως τον Έρος Ραμαζότη. Θα σας τραγουδήσω μετά. Μείνετε μέχρι το τέλος. Πάντως, Χάρη, είσαι πάρα πολύ αγαπητός. Και από τους ανθρώπους που σε γνωρίζουν από τα βίντεο, αλλά και από τους ανθρώπους που σε γνώρισαν από κοντά, έχω μόνο καλά λόγια να ακούσω και είμαι πολύ χαρούμενη και ευτυχής και περήφανη που είσαι και φίλος μου. Λοιπόν, ενώ είχαμε πει να κάνουμε ένα άλλο θέμα, ο Χάρης όμως εισηγήθηκε θεματάρα όταν η οικογένεια δεν είναι οικογένεια, no contact. Σήμερα θα ακούσουμε τον Χάρη Βασιλιάδη να μας μιλήσει για το no contact και για την περίπτωση όπου η οικογένεια δεν είναι οικογένεια. Τι ωραίος τίτλος, Χάρη. Ναι. Κοίταξε, στην αρχή είχα κάποιον άλλο θέμα, αλλά βλέποντας το κανάλι, βλέποντας το... άλλαξα. Έπιασες τον παλμό. Επίσης, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολλά, πώς το λέμε, σημαντικό και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι no contact ή θα πάνε no contact. Γι' αυτό με σκέφτηκα ότι είναι πάρα πολλά σημαντικό να... Και στο τέλος του βίντεο θέλω να σε ρωτήσω, τώρα δεν θα πω τίποτα, μίλητε μέχρι το τέλος, θέλω να σε ρωτήσω γιατί κάτι ετοιμάζεις το οποίο θα είναι χρήσιμο για ανθρώπους που σκέφτονται να πάνε no contact, αλλά στο τέλος θα κάνουμε πρώτα το θέμα που ετοιμάσαμε. Γιατί πράγμα θα μας μιλήσεις σήμερα, Χάρη μου? Για το τι θα μιλήσουμε σήμερα είναι το θέμα, όπως λέει, όταν η οικογένεια δεν είναι οικογένεια, βασικά το no contact, θα δούμε, πριν αρχίσουμε, θα έχω σκεφτεί τα αρνητικά σχόλια που ίσως κάποιοι μπουν στα σχόλια για να κάνουν για αυτό το θέμα, γιατί πάντα υπάρχουν τα κακά ζωήφια, τα κακά στρουφάκια, όχι τα καλά στρουφάκια. Άρα προετοιμάζουμε γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και... Πώς το μπορεί να μην φτάσεις να δεις τα σχόλια, Χάρη μου, γιατί μπαίνουν σε απόκρυψη στο κανάλι μας. Είμαστε ένα κανάλι το οποίο δεν αποδεχόμαστε την τοξικότητα και τον έγκυ, αλλά είναι κάποιοι σίγουρα, σίγουρα. Άρα προέτυπε, γι' αυτό να αρχίσουμε εδώ το πράγμα. Το δεύτερο πράγμα είναι γιατί τα παιδιά, τα ενήλικα παιδιά πάνε no contact με τους γονείς. Θα δούμε επίσης ότι είναι μια συναισθηματικά δύσκολη απόφαση. Ποιες ερωτήσεις μπορεί να κάνει κάποιος ή κάποια στον εαυτό του, στον εαυτό της, πριν αποφασίσει να πάει ή να μην πάει no contact. Επίσης, έχω ψάξει έρευνες για το no contact και την κακοποίηση για γονείς. Επίσης, είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρον να δούμε την ελληνική νοοτροπία και το no contact, η οποία είναι πολύ διαφορετική από την νοοτροπία εδώ στο Λουξεμβούργο, εντελώς διαφορετική, ή την νοοτροπία στη Γαλλία, που επίσης είναι πάρα πολύ διαφορετική. Επίσης, θα μιλήσω για την γιορτή της μητέρας και του πατέρα, γιατί ίσως η γιορτή της μητέρας, του πατέρα, τα χρήματα. Πώς το διαχειριζόμαστε όταν είμαστε νου. Διαχειριζόμαστε, ναι. Ακριβώς. Και επίσης, έχω βρει από το ίντερνετ ή από κουτσομπολίστικα περιοδικά. Μας αρέσουν αυτά. Μας αρέσουν. Ναι. Με την καλή εννοία, διάσημες προσωπικότητες που έχουν πάει no contact και την ιστορία τους. Και επίσης, ιστορικές προσωπικότητες που έχουν πάει no contact, όπως τον Πλάτωνα. Το άλλο σημαντικό. Ο Πλάτωνας πήγε no contact. Τι μαθαίνουμε από σένα, Χάρη? Μα γι' αυτό θέλουμε Χάρη Βασιλιάδη στο κανάλι. Wow! Λοιπόν, επίσης, έναν άλλο πολύ ευαίσθητο λεπτό θέμα είναι ο θάνατος κάποιου γονιού με τον οποίο πήγε no contact. Η ψυχοθεραπεία που είναι πολύ σημαντική. Θα δούμε πώς ως ψυχολόγος, ας πούμε, που έχω άτομα που είναι no contact ή
και είναι οι τομείς που εργάζομαι μαζί του, συνεργάζομαι. Και στο τέλος έχω ετοιμάσει ένα αγωνιστικό μήνυμα στο No Contact No Contact Club. Μάλιστα. Αυτά είναι το, θα πούμε, μας έχει πει τα περιεχόμενα τώρα ο Χάρης, δηλαδή θα μας πει έναν disclaimer αρχικά, μετά θα απευθυνθεί απριόρι στα αρνητικά σχόλια, θα μας εξηγήσει γιατί τα ενήλικα παιδιά πάνε no contact, θα μας εξηγήσει γιατί είναι μια δύσκολη συναισθηματική απόφαση, θα μας δώσει μια σειρά από ερωτήσεις που είναι καλή ιδέα να κάνουμε στον εαυτό μας πριν αποφασίσουμε να πάμε ή να μην πάμε no contact, πώς αποφασίζουμε δηλαδή το αν θα πάμε ή όχι. Θα μας αναφέρει έρευνες που έχουν σχέση με το no contact και την κακοποίηση από γονείς. Θα μας εξηγήσει ο Χάρης και με βάση τις γνώσεις του, γιατί έχει ζήσει πάνω από μια δεκαετία στη Γαλλία, τώρα ζει στο Λουξεμβούργο, είναι Κύπριος, για τη διαφορά της ελληνικής νοοτροπίας και νοοτροπίας άλλων χωρών. Θα μιλήσει για το πώς διαχειριζόμαστε όταν είμαστε no contact κάποιες μέρες, όπως τις γιορτές ή τη γιορτή του πατέρα και της μητέρας. Θα μας δώσει πληροφορίες ενδιαφέρουσες για διάσημες προσωπικότητες και ιστορικές προσωπικότητες οι οποίες πήγαν no contact. Θα μας δώσει πληροφορίες για το πώς χειριζόμαστε το θάνατο ενός γονέα με τον οποίο πήγαμε no contact. Θα μιλήσει για την ψυχοθεραπεία σε σχέση με το no contact. Και θα τελειώσει δίνοντας αγωνιστικό μήνυμα. Αυτή είναι η περίληψη από την αρχή αυτού του επεισοδίου. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί βιντεάρα, βλοκάρα, θεματάρα, απ' όλα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα να αρχίσουμε με το disclaimer. Πώς λέγεται στα ελληνικά το disclaimer? Αποποίηση ευθυνών. Άγια μου, είναι με... Εγώ δεν ξέρω τίποτε. Κάτσε να το ψάξω. Εγώ δεν ξέρω τίποτε, είμαι από χωρικό. Disclaimer, ναι. Νομίζω είναι αποποίηση η λέξη disclaimer. Ότι ξεκαθάρισμα. Ξεκαθάρισμα. Άρα να ξεκαθαρίσω ότι το vlog, ο σκοπός του είναι απλά για να δώσουμε πληροφορίες. Δεν είναι... και αντανακλά τη δική μου κλινική εμπειρία στις προσωπικές μου απόψεις. Δηλαδή για κανένα λόγο, μα για κανένα λόγο, δεν θα πούμε τι θα κάνει κάποιος. Ενώ είναι προσωπική απόφαση. Θα πας no contact ή όχι, ενώ δεν είμαι εγώ που θα σας πω. Μπορεί ένας ψυχολόγος να σε ρωτήσει, σκέφτηκες το no contact σαν λύση ή ως λύση, αλλά δεν θα σου πει πρέπει οπωσδήποτε να πας no contact. Οι πολλοί πελάτες, ας πούμε, λένε μου είναι OK που πήγαν no contact. Λέω τους, τι νομίζεις εσύ, ενώ θα τους πω καλά έκαμες ή καλά δεν έκαμες. Και επίσης, εντός που λες εσύ, δηλαδή αν κάποιος αντιμετωπίζει δυσκολίες στις οικογενειακές του σχέσεις, θα ρίνω να αναζητήσει καθοδήγηση. Το βίντεο έχει μόνο πληροφοριακό σκοπό και εκπαιδευτικό σκοπό και είναι προσωπική απόφαση του καθενός ανθρώπου που παρακολουθεί το βίντεο τι θα κάνει με την προσωπική του ζωή. Και όπως έχω πει, αν κάποιος είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, μπορεί να ζητήσει καθοδήγηση από έναν εξειδικευμένο ψυχολόγο ή θεραπευτή. Είναι καλή ιδέα να ζητήσει. Είναι καλή ιδέα, μάλιστα. Είναι καλή ιδέα, ναι. Και επίσης το άλλο, επειδή παρακολουθώ το κανάλι, σοκάρουμε κάποιες φορές για τα σχόλια που γράφουν κάποιοι, τα πολύ τοξικά σχόλια. Πραγματικά είναι σε σοκ. Υπάρχουν όμως τούτων περίπτωση των ανθρώπων και τούτων που λέω το κανάλι είναι ένας χώρος με σεβασμό και επίσης οποιαδήποτε πρόσωπική επίθεση σε μένα ή τοξικά σχόλια φαντάζομαι θα, να τους κανονίσεις σε καλή γαλλό. Να τους σάσω, θα κλαμπόθελα. Να τους σάσω, θέλουν μια θέλαδα, ναι. Μάλιστα και επίσης το θέμα που θα μιλήσουμε να, είναι πολλά, πολύ λεπτό θέμα και ξέρω ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους που είναι no contact, που εργάζονται μαζί τους και νομίζω είναι καλό να τους σεβαστούμε, να είμαστε υποστηρικτικοί, συμπονετικοί. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλούμε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βιώνουν δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις. Άρα, yeah. Σεβασμός, κατανόηση, συμπόνια κλπ. Επίσης, θέλω να πω ότι το vlog μπορεί να το παρακολουθήσουν και παιδιά που έχουν πάει no contact. Και είναι πολλά φυσιολογικό πολλές φορές να υπάρχει κριτική. Αλλά θα ήθελα να είσαστε συμπονετικοί με τον εαυτό σας, όπως και οι γονείς που μπορεί να αρχίσουν να λένε. Να είμαστε σκληροί με τον εαυτό μας. Μπορεί ακούγοντας το βίντεο να επικρίνουμε τον εαυτό μας, είτε είμαστε στη θέση του παιδιού, είτε στη θέση του γονέα σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Ναι. Και επίσης γονείς που μπορεί να είναι δύσκολοι γονείς, που είχαν δύσκολους γονείς, ίσως κάποιοι να έχουν απορροφήσει κάποιες συμπεριφορές στο γονείο τους. Πάλι νομίζω η λέξη κλειδί είναι εδώ, είναι αυτοσυμπόνια. Δηλαδή... Άρη μου να σου πω κάτι από τη θέση ενός γονέα που θα μπορούσε ένα παιδί μου να πάει no contact μαζί μου, σκέφτομαι ότι ο τρόπος που θα το αντιμετώπιζα θα ήταν ο εξής.
Εάν για το παιδί μου είναι ωφέλιμο, είναι χρήσιμο να είναι no contact, να το κάνει. Το σέβομαι. Δηλαδή είναι μια απόφαση ενός παιδιού η οποία μπορεί να είναι και ένα τεράστιο βήμα προς την ανεξαρτητοποίηση και την ψυχοσυναισθηματική νοριμότητα. Οπότε και ως γονείς ενηλίκων παιδιών οφείλουμε να σεβόμαστε την ανάγκη του παιδιού μας να βοηθήσει τον εαυτό του με οποιοδήποτε τρόπο και να μην το παίρνουμε προσωπικά με την έννοια του να βλέπουμε πώς νιώθουμε εμείς, αλλά να βλέπουμε πώς νιώθουν τα παιδιά μας. Πάντως τον που λες εσύ για να του πει κάποιο πραγματικά, πώς το λέμε, καπέλο, βγάλω σου το καπέλο που λέμε, ναι υπάρχει του τον, βγάλω σου το καπέλο, ναι, σου βγάζω το καπέλο. Γενναιότητα να το κάνει κάποιο, θέλει ειλικρίνεια και τον το πράγμα δείχνει όπου είπες εσύ πολύ αγάπη προς το παιδί. Το έχω πει σε έναν από τα ενήλικα παιδιά μου, το οποίο μου είπε ότι σκεφτόταν να πάει no contact μαζί μου, είπα εάν αυτό θα σε βοηθήσει εσένα, εάν αυτό θα είναι καλό για την ψυχή σου, αν αυτό θα σε βοηθήσει να οριμάσεις, by all means. Χωρίς να σημαίνει και από την άλλη πλευρά όμως ότι ως ενήλικας γονέας ενήλικου παιδιού θα ανεχτώ οποιαδήποτε συμπεριφορά δεν είναι σεβαστική. Καταλάβες τι εννοώ. Βάζουμε όρια και ένας γονιός ο οποίος είναι good enough parent, δηλαδή προσπαθεί συνειδητά, αναγνωρίζει τα λάθη του, προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη του, είναι ενσυναισθητικά κοντά στο παιδί. Όταν το παιδί είναι ενηλικιωθεί, δεν είναι υποχρεωμένος ο γονιός του ενήλικα παιδιού να δέχεται επιθέσεις από το ενήλικο παιδί. Αλλά τι γίνεται συνήθως χάρη. Οι ενήλικες γονείς οι οποίοι είναι καταπιεστικοί, αυταρχικοί, authoritative, των οποίων τα παιδιά συνήθως αποφασίζουν να πάνε no contact, δεν θέλουν να τα αφήσουν τα παιδιά τους. They don't wanna let them go, γιατί αυτό που φτιάχνει αυτούς τους γονείς είναι ο έλεγχος που εξασκούν πάνω στα παιδιά τους. Το κλειδί νομίζω είναι ο έλεγχος. Εγώ δεν θέλω να ελέγχω κανέναν. Θέλω να ελέγχω μόνο τη δική μου τη ζωή. Okay. Άρα να αρχίσουμε με τα αρνητικά σχόλια που έχω σκεφτεί. Του επίση τα σχόλια τα έχω ακούσει και εδώ. Θα το πούμε στο τέλος. Δηλαδή κάποια πράγματα που έχω πάρει και εδώ στο Λουξεμβούργο. Άρα έχω ακούσει, ας πούμε, ξέρω κάποιος μπορεί να πει «Α, πρέπει να σέβεσαι τους γονείς σου, ό,τι και να συμβαίνει». Τούτον κάποιος μπορεί να το πει. Επίσης, θέλω να πω εγώ ότι ο σεβασμός είναι πολλά σημαντικό πράγμα. Αλλά σημαντικό να δούμε ότι ο σεβασμός είναι αφίδρομος, είναι λέξη. Δηλαδή, αφίδρομος, ναι. Two-way, δεν είναι one-way. Δηλαδή, δεν πρέπει το παιδί να σέβεται το γονιό και ο γονιός να μην σέβεται το παιδί. Εδώ νομίζω, μιλούμε τώρα για δύο ενήλικες. Ενήλικας γονιός, ενήλικον παιδί. Δεν μιλάμε για τον ενήλικα γονιόν ο οποίος έχει έναν παιδί 8, 9, 10 χρόνων που το παιδί αυτό μπορεί να κάνει και τις βλακίες του και τις αταξίες του και τις απειθαρχίες του και ο γονιός οφείλει να δείχνει περισσότερο σεβασμό προς το παιδί γιατί είναι μικρό το παιδί και έχει αναλάβει την ευθύνη να το μεγαλώσει. Μιλάμε για ενήλικα παιδιά. Επίσης, έχω ακούσει ανθρώπους που έχουν πάει no contact και είναι πολλά πληγωτικό. Πολλά πληγωτικό, συγγνώμη. Πληγώνονται ήδη, τραυματίζονται ήδη. Πληγώνονται πολλά τραυματικό. Κάποιο συγγενής να του πει, ας πούμε, μα αν τέλος κάνεις έτσι. Κάθε οικογένεια έχει προβλήματα. Για όνομα του Θεού. Άκουσα γιατί ακυρώνει τα συναισθήματα του. Ακυρώνει τα συναισθήματα του. Ακυρώνει τα τραύματα του. Μάλιστα, και θυμούμε κάτι που είπε σε ένα παλιό vlog που έκαμε μια φορά, Τζέμινε μου, ότι ο δεύτερος τραυματισμός. Ο επανατραυματισμός. Ο επανατραυματισμός είναι χειρότερος από τον πρώτο. Νομίζω ότι είπε στον πράγμα, και άρεσε μου πάρα πολλά, Τζέμινε μου. Άρα, ξέρεις, το να πεις κάποιον που έχει πάει no contact, παρακάμνηστο, τέλος κάμνης, ας πούμε, πώς είσαι, τι κάνεις, ας πούμε, είναι κάθε οικογένεια έχει προβλήματα, το πράγμα είναι πάρα πολύ τραυματικό για το άτομο που έχει πάει no contact. Σωστά. Άρεσε μου, λες κάποια πράγματα που έχουν κολληθεί στο μυαλό μου. Και λέω τα και σε πελάτες. Γιατί περιπλέκει το τραύμα αυτό χάρη. Δηλαδή, εν έναν πράγμα το τραύμα του αρχικών και εν άλλον πράγμα να έρχονται διάφοροι να σου λένε «Μα γιατί παραπονιέσαι, μα χαράς το πράγμα, μα και εμείς φάγαμε ξύλο και δεν έκαναμε έτσι». Γιατί όταν προκαλεί σου ενοχές και σε κάνει να νιώθεις άσχημα επειδή θυμώνεις και επειδή προστατεύεσαι. Και η ταινία «Το ξύλο» βγήκε από τον παράδεισο. Νομίζω υπάρχει μια ταινία, πρέπει ναι. Να παντ, πρέπει να απαγορευτεί. Okay. Το ξύλο δεν κάνει καλό. Επίσης κάποιοι άλλοι μπορεί να πούν ότι
Άντε, θα μπορούσε να συγχωρέσει αυτό και να προχωρήσει. Λοιπόν, πάλι η συγχώρεση είναι κάτι το προσωπικό. Και ίσω κάποιε φορέ μια υγιή επιλογή είναι να δημιουργήσουμε μια απόσταση για την ψυχική μα ευημερία. Άρα, η συγχώρεση είναι κάτι το προσωπικό. Δεν είναι κάποιο που θα μου το επιβάλλει κάποιο εκτό. Είναι το άτομο που υποφέρει που ξέρει τι νιώθει μέσα του. Δεν είναι η θεία, ο θείο, ο αδελφό, η αδελφή, ξέρω εγώ, ο γείτονα, η γειτόνισσα, ο συνάδελφο. Αυτό το πράγμα είναι κάτι. Ξέρεις όμως ότι υπάρχει περίπτωση, η μοναδική περίπτωση να συγχωρέσεις ουσιαστικά είναι με το να πας no contact. Άμα πας no contact και πλέον δεν σε τραυματίζει, δεν επιτρέπεις να σε ξανατραυματίσει αυτός ο γονέας, τότε ίσως και να συγχωρέσεις σε κάποια φάση χωρίς να σπάσεις το no contact. Γιατί άμα του σπάσεις θα σε παρατραυματίσει. Επίσης, πολλοί θα πούν είσαι εγωιστής. Ξέρεις, εδώ σας σου τα πάντα οι γονείς σου, σπουδάσασαι, κάμα σου το τζίνο, κάμα σου το τούτο, το εκείνο, και είσαι εγωιστής. Όχι, ότι πάλι, ξέρεις τι, εγώ βλέπω ότι το no contact είναι μια μορφή αυτοφροντίδας. Δηλαδή, δεν είναι θέμα εγωισμού. Βάζεις προτεραιότητα την ψυχική σου υγεία, την προσωπική σου ανάπτυξη. Δεν είναι θέμα εγωισμού. Βασικά, προστατεύεσαι. Προστατεύεσαι από συνεχή κακοποίηση, για παράδειγμα, ψυχολογική, σεξουαλική, να τα δούμε τούτα. Επίσης, το άλλο πράγμα που ακούω πολλά συχνά είναι να το μετανιώσεις μετά. Να το μετανιώσεις. Άρα, το πράγμα μπορεί να δημιουργήσει τύψεις στο άτομο, φόβο, και βασικά το κάθε άτομο κάνει τις επιλογές που του φαίνονται σωστές τη συγκεκριμένη στιγμή. Έχει δικαίωμα. Δεν μπορεί κάποιο να σου πει το πράγμα. Αυτά είναι τα αρνητικά σχόλια που ίσως γράψουν κάποιοι στα σχόλια. Άρα είμαι το φρονίμων τα παιδιά πριν. Απαντάς προτού τα κάνουν. Μάλιστα. Κάμε τους μπλοκ αμέσως, α. Νοείται, χάρη μου. Μάλιστα. Πλυντιρέξ, πώς το λες, τσίνον το... Λουμινόλ. Λουμινόλ, λουμινόλ. Λουμινόλ. Σε κάσουμε λουμινόλ. Νομίζω θα είναι λουμινόλ όλο το σπρέι. Θα είναι λουμινόλ, μάλιστα. Γι' αυτό θα βγουν. Όπως βρέχει και φκένουν οι καραόλοι, ακριβώς. Σε κάζουμε λουμινόλ και βγαίνουν τα αρκισάκια να δείξουν τον νου τους. Μάλιστα, μικρά απέσια αρκισάκια, δρακουμέλ, φάτους. Λοιπόν, άρα, θα πούμε κάποιους λόγους τώρα, γιατί τα ενήλικα παιδιά πάνε no contact. Ο πρώτος λόγος είναι η συναισθηματική κακοποίηση. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να τον κρίνουν συνέχεια, να τον χειραγωγούν, να του κάνουν gaslighting, να τον υποτιμούν. Τούτα όλα τα πράγματα, επειδή βλέπω το και εγώ από πελάτες μου που έχουν κακοποιηθεί συναισθηματικά, ψυχολογικά, έχουν πάρα πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Έχουν κατάθλιψη, δηλαδή έχουν άγχος. Το πράγμα επηρεάζει την προσωπική τους ανάπτυξη, την υγεία τους. Επίσης, άλλο πράγμα είναι σωματική σεξουαλική κακοποίηση, ξύλο. Ένα πάτσο. Ξέρω εγώ, οι γονείς που κακοποιούν τα παιδιά τους σεξουαλικά, με πολλούς άτομα που βλέπω που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά. Για παράδειγμα, χωρίς να πω ονόματα, είχα μια περίπτωση πριν χρόνια, το οποίο ο πατέρας βίαζε την κόρη, την 13χρονη κόρη, μπροστά στη μάνα και τον γιο, τον πελάτη μου, τον 7χρονο, που σήμερα είναι ενήλικας, και λέει του παπά, μα τι είναι τούτο που κάνεις, είναι σωστό. Και ο παπάς τον έτρεξε και βίασε τον. Τον το άτομο καταλαβαίνεις πόσο... Είναι στη φυλακή τώρα ο πατέρας. Ο πατέρας δεν είναι στη φυλακή. Δεν είναι τι χάρη. Είναι έξω, άρα τον το άτομο θα πάει no contact. Χάρη, γιατί είναι έξω. Εν τον καταγγείλα. Δεν τον καταγγείλε. Και προσπαθήσαμε μαζί να το. Δεν είναι στην Κύπρο, στην Ελλάδα, σε άλλη χώρα. Ναι, κατάλαβα. Επέρασε η περίοδο που μπορούσε να καταγγελθεί. Το παιδί τούτο δεν ήθελε να τον καταγγείλει. Δεν ήθελε. Δεν ήταν πολλά δύσκολο ακόμα να το σκεφτεί. Και... Να το συνειδητοποιήσει ο ίδιος, να το κάνει articulate ότι ήταν θύμα. Τόσο μορφό βίας. Το περιστατικό έχει πολλαπλές μορφές βίας μέσα. Πολλαπλές. Άρα βλέπεις σε αυτή την περίπτωση πολλά καλά έκαμε να πάει no contact. Εννοείται. Πολλά καλά έκαμε και επίσης εκατάστρεψε τον παπάς. Και όπως εκατάστρεψε και την κόρη και τον άλλον τον αδερφό. Βλέπεις, λοιπόν. Άρα... Ξέρετε, είναι μια γραφική περιγραφή μιας extreme περίπτωσης χωρίς να σημαίνει ότι οι υπόλοιποι που πάμε no contact χωρίς να μας έχουν βιάσει ότι δεν έχουμε εξίσου δίκαιο να πάμε no contact. Απλώς πολλά τρανταχτή τούτη υπόθεση γιατί είναι η σεξουαλική κακοποίηση τόσο ξεκάθαρη που δεν χωράει αμφισβήτηση.
Ενώ η ψυχολογική κακοποίηση μπορεί κάποιο να πει εντάξει, μωρέ, ήταν πολύ αυστηρή ή οτιδήποτε. Η σωματική και η σεξουαλική κακοποίηση δεν χωρεί αμφισβήτηση. Είτε έδερνε, είτε δεν σε έδερνε, είτε κακοποιούσε σε σεξουαλικά, είτε δεν σε κακοποιούσε. Μάλιστα. Επίση, άλλο λόγο είναι τοξικέ οικογένειε. Δηλαδή, ένα παιδί μπορεί να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που το χειραγωγούν, το καταπιέζουν, του δημιουργούν ενοχές κλπ. Για παράδειγμα, είχα μια περίπτωση, πάντα ανώνυμα, δεν δίνω ονόματα ούτε εθνικότητα του κλπ. Ένα γιο, ο οποίο έδινε το μισθό του στη μητέρα του, όλων των μισθών. Το ψηλό μισθό, γιατί ήταν ψηλό τέλεχο σε μεγάλη εταιρεία. Την η μάνα αγόραζε Chanel, sorry, δεν κάνουμε προβολή προϊόντων. Ναι, εννοείς ότι αγόραζε ένα ακριβά αντικείμενο, luxury items. Luxury items, και τούτη η μάνα είχε είδωλον την Donatella, Versace. Και επίσης επλήρωνε της ο γιος πλαστικές εγχειρήσεις στη Ρουμανία, ξέρεις. Δεν μου πεις για να μοιάσεις την Donatella Versace. Αν έχει χειρίσεις ήταν για να μοιάσει τον Ντόναλντ Φτάσιο Φερσάτσιο και αν είχε άλλη φρίκ τροπίντος. Εντάξει, είχε ένα βίντεο, συγγνώμη, παρέθεση, που ήταν, να μην πω το όνομα, ήταν κάποια διάσημη στην Ελλάδα, η οποία κάνει πολλές πλαστικές και ήταν ένα βίντεο που λέει ευτυχισμένη, λυπημένη, κατάφληξη, χαρούμενη, θυμωμένη, ένα λάσσενη η φάτσα της. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Επίσης, άλλος λόγος ότι δεν σέβονται τα όρια των παιδιών τους, δεν τα σέβονται, παρεβαίνουν στην προσωπική του ζωή. Ξέρεις, είδαμε και κυπριώτικα σκέτς που έδειχνε το Ρικ παλιά και οι γονείς αποφασίζαν ποιος θα παντρευτεί η μιλίτσα του, το Γιακουμί, το γιον του Μουχτάρη και της Σελεντρούνας που έχουν το συνεργατικό κλπ. Κλπ. Άρα, βλέπεις, άρα δεν σέβονται. Ναρκισιστική εγωκεντρική συμπεριφορά, νομίζω είσαι γκούρου σε αυτό το θέμα και στο κανάλι νομίζω τα άτομα που είναι, ξέρετε πάρα πάρα πολλά για το ναρκισιστικό και νομίζω το μόνο κανάλι που βλέπω που υπάρχει τόσο, είπα σου πολύ στην αρχή, ότι παρατήρησε έτσι 360 μοίρες. 180 χάρια, 360 γυρίζεις γύρω από εαυτό σου και πας και με που είσαι. Απλά λέω σου ότι επειδή βλέπω τα... ότι βλέπεις, να σου πω, νομίζω ότι η μεγάλη αλλαγή που βλέπεις οφείλεται στο no contact που πήγα εγώ το καλοκαίρι του 22. Εκεί οφείλεται η μεγάλη αλλαγή, γιατί επιτέλους σταμάτησα να ασχολούμαι με τα ίδια και τα ίδια του παρελθόντος και μπόρεσα να προχωρήσω μπροστά. Νομίζω είναι εκεί που οφείλεται η αλλαγή. Στο γεγονός ότι επιτέλους πήρα τη σωτήρια απόφαση. Το σωτήριο έτος 2022 πήρα τη σωτήρια απόφαση να μπω no contact και σώθηκα. Άρα είναι όπως το προ-Χριστού και μετά. Α, μπράβο. Είναι προ-no contact και μετά no contact. Ακριβώς γι' αυτό. Αλλά βλέπω, επειδή βλέπω το κανάλι τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια βελτίωση, μια, ενώ άλλαξε. Με τον ίδιο τρόπο που άνθησε το κανάλι και ίσως άνθησα και εγώ μετά που πήγα no contact, με τον ίδιο τρόπο μπορούν να ανθίσουν και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται καθυλωμένοι σε συνεχή επανατραυματισμό λόγω του ότι διατηρούν έστω και low contact σχέσεις με τους κακοποιητές γονείς τους. Είμαι πολύ βέβαιη για τούτο. Και το έχω δει και στην πράξη, γιατί για χρόνια χάρη, αν πας πίσω σε εκπομπές πριν 10 χρόνια, πριν 15 χρόνια, θα δεις ότι έλεγα ότι αποφεύγω τους γονείς μου, ότι κρατάω, στην ουσία κρατούσα low contact. Αλλά it was not enough, δεν ήταν αρκετό. Κρατούσαν τις πληγές μου και τα τραύματα μου συνεχώς ανοιχτά και ήμουν σε μια κατάσταση σαν να ήμουν συνεχώς συναισθηματικά απορριθμισμένη. Δηλαδή το τραύμα μου ήταν ζωντανό και με ταλαιπωρούσε συνέχεια. Όπως έχεις έναν κήπο και υπάρχουν ζυζάνια, πώς το λέμε, τα χόρτα, τα οποία μπορεί... Και βγάζεις λίγα, δεν τα βγάζεις όλα. Ναι, ναι, τα οποία βγάλεις, οι τουλίπες εν τζαμέ φαίνονται, αλλά ξέρεις, τρώει το, τρώει το, βλέπεις. Ναι. Τώρα ναι. Το τι έκαμε, αν μπορούμε να πούμε, εκαθάρισες τον κήπο. Ναι. Το αφήσεις μόνο τις τουλίπες. Και νομίζω είναι και το που φαίνεται σε σένα, αλλά και στο κανάλι. Δηλαδή, όπως είδες, εσύ άρεσε μου, άφησε το κανάλι. Άνα μου, χάρη μου, αγάπη μου. Λέω σου το ειλικρινά, κοίτα, σηκώστηκε και τρίχα μου. Επειδή παρακολουθώ και επίσης, όχι μόνο τούτο, βλέπω και τα σχόλια. Δηλαδή, νομίζω υπάρχει μια ορίμαση και από τους. Ναι. Είμαστε μια ομάδα, είμαστε μια κοινότητα. Μια ναι. Κοινότητα ψυχοεκπαιδευτική. Ένας άλλος λόγος είναι διαφορές στις αξίες θρησκευτικές. Διαφορές στις θρησκευτικές ή άλλες αξίες, για παράδειγμα, όπως η θρησκεία, η σεξουαλικότητα, ο τρόπος ζωής.
Και σε αυτή την περίπτωση, για παράδειγμα, μπορεί έχω ακούσει γονείς οι οποίοι έχουν κακοποιήσει για την ψυχολογική κακοποίηση, συναισθηματική κακοποίηση. Ας πούμε, για ένα παράδειγμα, ένας γκέι, ο οποίος η μάνα και η κόρη το χτυπούσε με τη ζώνη. Η αδερφή του και η μάνα του. Και η μάνα, μάλιστα, ο πατέρας δεν το ήξερε, κακοποιούσαν τον. Πόπο. Ειδικά επιγενώς κοντακτ. Επίσης, μια άλλη κόρη λεσβία, η οποία δραπέτευσε με το παιδί της σε άλλη χώρα, όπως την Ξαφούλα, την έδωσε Ξαφούλα, την έδωσε Ξαφούλα, την κάνει εξωσωματικό, το λέμε. Την κάνει παιδί με δότη. Παιδί με δότη, βασικά η μάνα την έχει κακοποιήσει. Τώρα και μιλούμε για μια μάνα, ξέρεις, πολλές τις μάνες της Οχέν, Οχέν, έχετε, χριστιανική οργάνωση που είναι κυρίες, ξέρεις, με τα κυρία Τάδε που είναι καλή και πάει και σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και όταν έκλεινε η πόρτα την έσπαζε στο ξύλο, την εχαστήκη κλπ. Και, λοιπά, και την, δουλέψαμε μαζί για να μπορέσει να διαφύγει στο εξωτερικό για να γλιτώσει. Για να γλιτώσει και ήταν, ξέρεις, θα πάνε να μου φέρει αστυνομία, να με συλλάβει. Όταν λες όπως τη Ξαθούλα, τι εννοείς, ποια παρομοίωση του τι. Έχει ένα ποίημα νομίζω που λέγεται «Την είδα τη Ξαθούλα, την είδα δραπέτευσε νομίζω, σωστά, είναι η ιστορία ναι, την ναι, ναι. Κρυφά κρυφά και βασικά η κοπέλα δραπέτευσε, έφυγε το εξωτερικό γιατί η μάνα την απειλήσε ότι θα της πάρει την κηδαιμονία, ότι θα πάει να κάνει δήλωση, ότι η κοπέλα ήταν μια χαρά η κοπέλα. Ναι. Άρα συνεχίζουμε. Σε άλλες περιπτώσεις γονείς οι οποίοι κάνουν κατάχρηση ουσίων, ναρκωτικών ουσίων, για αρκό. Άρα οι γονείς μπορεί να αγωνίζονται να θεραπευτούν ή απλά να μην κάνουν τίποτε. Άρα σκέψου να έχεις ένα γονείο ο οποίος πάρα πολύ άσταθε στο περιβάλλον. Δηλαδή, απρόβλεπτο, δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει. Σίγουρα παραμελεί τον εαυτό του, παραμελεί τα παιδιά του, συναισθηματική κακοποίηση. Είχα πρόσφατα μια περίπτωση, πάλι χωρίς όνομα, στο Λουξεμβούργο. Ο πατέρας σνίφαρε κοκαίνη στο σαλόνι, βλέποντας πορνό για πολλά χρόνια. Άρα, τούτον το άτομο που εργάζομαι μαζί του, ενήλικας πλέον. Μπορείς να φανταστείς πόσα προβλήματα έχει. Δηλαδή είναι το κουτί της Πανδώρας. Άρα ένας άλλος λόγος είναι η κατάχρηση ουσιών, αλκοόλ από τους γονείς. Επίσης υπάρχουν τα Euros Control Freak, όπως τα λέμε, τα οποία είναι γονείς που χρησιμοποιούν τα χρήματα ως μέσο ελέγχου, πιέζουν τα παιδιά τους. Ξέρω εγώ, άκουσα περίπτωση, είχα περίπτωση, θα παντρευτείς π.χ. το γιον του βουλευτή, ο οποίος εθόρκεται. Έλα, γιος του βουλευτή. Ο γιος του βουλευτή, ξέρω εγώ, είχε κάτι ταινίες ελληνικές παλιές, νομίζω που βάλουν την κόρη να παντρευτεί τον Γκρεοπόλη, ξέρω εγώ, τον γιον του τάδε. Δεν βλέπετε. Τον μπακαλόγατο, μιλάς για τον μπακαλόγατο τώρα. Νομίζω, ναι. Για δύο μπακαλόγατος, ναι. Και επίσης άλλοι λόγοι είναι, αρνούνται την ευθύνη τους. Μα εγώ είπα τούτον το πράγμα, μα εγώ έδερασε, χτύπησα σε, δεν φαντάζεσαι εσύ, για όνομα του Θεού. Έχεις ζωηρή φαντασία. Απορούμε πως καταφέρνεις και πείθεις και τον εαυτό σου ακόμη για τα ψέματα σου. Γνωστές ατάκες γονέων οι οποίοι δεν αρνούνται, δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη τους και στην ουσία κάνουν τον τάρβο χάρη, κάνουν τον deny, attack, reversing victim with offender. Αρνούνται για το ότι έχουν κάνει όλες αυτές τις κακοποιητικές πράξεις, επιτίθενται στο θύμα τους και παίρνουν το ρόλο του θύματος. Ότι είναι κρίμαν οι καημένοι οι γονείς που τους κατηγορεί το κακό το παιδί, ότι κάνουν τους γύρω όλα τα κακά. Το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι που έχω δει πολλές φορές, το άτομο που δέχεται την κακοποίηση και ο γονείς αρνείται, είναι συχισμένο. Δηλαδή νομίζει ότι, ξέρω εγώ, ότι έχει ψευδεστήσει. Δηλαδή πολλά φοητσάρικονα, πολύ φοβιστικό, να αφιβάλλει τον ίδιο σου τον εαυτόν αν έγινε κάτι, αν δεν έγινε. Τούτα είναι τα αποτελέσματα του gaslighting. Γιατί στην ουσία το gaslighting σημαίνει εγώ σε βγάζω τρελόν και κάνω επίτηδες πράγματα ώστε να σε κάνω να πιστείς ότι είσαι τρελός. Οπότε δημιουργείται μια τεράστια γνωστική ενσυμφωνία μεταξύ της εμπειρίας σου και αυτού που σε κάνουν να πιστέψεις. Έχω δει περιπτώσεις που παθαίνουν κρίσεις πανικού.
όταν είναι σε αυτή την κατάσταση του «Μα έγινε, δεν έγινε, έγινε, μήπως σκέφτομαι λάθος, μήπως κλπ. Κλπ.» Σε σημείο, ας πούμε, το άτομο, έχω δει άτομα τα οποία παθαίνουν κρίση πανικού, που το άγχος, που το, ξέρεις, η σύγχυση, είναι εντελώς συγχυσμένο. Πολλά... Μα δεν είναι και ο βασικός μηχανισμός αυτός μέσα από τον οποίο δημιουργούνται ψυχικές διαταραχές από κακοποιητικό και αυταρχικό περιβάλλον. Για το γεγονός ότι γίνεται η κακοποίηση και στη συνέχεια οι γονείς πείθουν τα παιδιά ότι δεν σε κακοποιώ. Ή το έκανα για το καλό σου. Για το καλό μου, για το καλό μου. Και τα δύο είναι εξίσου τραυματικά. Ναι. Νομίζω ότι πρώτον είναι πιο τραυματικό, γιατί τσάμε είσαι πλήρως σε σύγχυση. Είναι σαν να νομίζεις ότι έπαθες αμνησία. Ξέρεις, πολλά... Ξέρεις, Χάρη, επειδή υπάρχουν και τα 4F, οι 4 πρωτόγονοι μηχανισμοί άμυνας του τραύμα, που έναν από αυτά μπορεί να είναι και το freeze, μπορεί να είναι και το phone, μπορεί να είναι και το να παγώσεις ή να σμικρινθείς. Οπότε όταν έχεις freeze, όντως δεν θυμάσαι μετά, γιατί επάγωσες εκείνη την ώρα. Επάγωσες και δεν λειτουργούσες. Οπότε είναι πολύ εύκολο μετά το freeze να σου κάνουν gaslighting και να ακολουθήσεις το indoctrination του gaslighting. Όταν παγώνεις, εγώ το έχω το πρόβλημα, χάρη, άμα υψωθούν οι τόνοι, ξεχνώ μετά και τι μου είπαν και τι είπα. Γιατί έχω το freeze ως πρώτο μηχανισμό άμυνας. Οπότε αφού επάγωσε την ώρα που σου επιτίθεται ο άλλος, που σου επιτίθονταν ο άλλος, που σου επιτίθεται ο άλλος, ξέρω ότι είναι σωστό, διαλέξτε, είναι πολύ πιθανό μετά η μνήμη σου να είναι αποθυμένη εκείνης της ώρας, οπότε να είναι εύκολο να σου υποβάλει ότι μα εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, ή να σου υποβάλει ότι εσύ είσαι ο πρώτος που ξεκίνησε τον καυγά. Το freeze είναι το που είπες εσύ, ένας μηχανισμός άμυνας για το εντός πολλές οι πληροφορίες τη στιγμή που συμβαίνει, που το άτομο παγώνει. Όμως, μένουν οι πληροφορίες στο υποσυνείδητο. Και βλέπω πολλούς ανθρώπους που έχουν εφιάλτες. Πάρα πολλούς εφιάλτες. Γιατί, ξέρεις, το μυαλό προσπαθεί να τα εξεργαστεί. Και όχι μόνο τούτο, έχουν και φυσικά συμπτώματα. Δηλαδή, άτομα τα οποία τα έχουν χτυπήσει οι γονείς κλπ. Νιώθουν το ξύλο πάνω τους. Νιώθουν το ξύλο να σπάζει. Πολλά αγχωτικό, πολλά stressful για το άτομο. Μιλάς και για μνημονικές αναδρομές. Emotional flashbacks, αλλά και memory flashbacks. Δηλαδή να ξαναβιώνει το γεγονός στη μνήμη του ή να ξαναβιώνει το πρωτογενές συνέστημα που εβίωσε όταν εβίωσε το γεγονός. Είναι συναισθηματική απορρίθμιση. Ναι. Άρα και PTSD και διαταραχή μετατραυματικού στρες συμβαίνει μετά από κακοποίηση, αλλά και σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες ή PTSD. Ναι. Και θα είναι σημαντικό να πούμε επίσης ότι το σώμα μιλά. Δηλαδή μπορεί το μυαλό να μην ξέρει να το θυμάται, αλλά το σώμα μιλά. Δηλαδή υπάρχουν σωματικά συμπτώματα. Επίση, υπάρχει ένα βιβλίο καιρό κάποιου ψυχολόγου, ψυχιατρού. Το σώμα μιλά, νομίζω, που είναι για το τραύμα. Νομίζω πολλά ωραία βιβλία. Μάλιστα. Άλλο λόγο είναι αισθήματα ενοχή. Δηλαδή, ξέρει, δύσκολη απόφαση γιατί μπορεί να νιώθουν ενοχέ όταν κάνουν contact. Γιατί στην κοινωνία μα, ειδικά την ελληνική κοινωνία, ξέρεις, η οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Άρα το άτομο μπορεί να νιώθει ότι προδίδει, ότι είναι ο Ιούδας, ότι ξέρω εγώ, ότι δεν είναι υπεύθυνο. Ακόμα και αν η σχέση είναι τοξική, αν η σχέση κάνει βλαβερή. Λοιπόν, το άλλο πράγμα είναι σίγουρα κοινωνικές, πολιτισμικές προσδοκίες. Άρα πάλι υπάρχει το πρότυπο της οικογένειας, της ενότητας, ανεξαρτήτως των συνθηκών. Άρα τούτο είναι δύσκολο για κάποιον που μεγαλώνει σε μια κοινωνία με τις πεποιθήσεις, προσδοκίες, είναι δύσκολο, γιατί εδώ μπορεί να υπάρξει ντροπή, μπορεί να υπάρξει επίσης και κριτική από άλλους που θα κρίνουν το άτομο. Άλλος λόγος είναι ο φόβος να το μετανιώσουν. Ξέρεις, είναι σωστή η απόφαση μου, δεν είναι σωστή, ξέρω εγώ, μπορεί να χάσουν τη σκέψη ότι μπορεί να χάσουν την ευκαιρία για συμφιλίωση. Εσωτερική σου σύγκρουση, εδώ σημαίνει ότι μέσα μας έχουμε μια πάλι μεταξύ της ανάγκης για αυτοπροστασία. Από την άλλη όμως, ένα παιδί θέλει αποδοχή, θέλει αγάπη.
από τους γονείς, υπάρχει μια εσωτερική σύγκρουση για αν θα πάρει την απόφαση για διακοπή επαφής, no contact ή όχι. Αυτό το πράγμα είναι πολλά επώδυνο, πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης, πολλές φορές το άτομο μπορεί να είναι μόνο του, δηλαδή να εξαρτάται οικονομικά, κοινωνικά, συναισθηματικά από τους γονείς, άσχετα αν οι γονείς είναι κακοποιητικοί, σίγουρα ο φόβος της κριτικής. Okay. Φυσικά σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ο θείος, η θεία, ο αδελφός, η αδελφή που έτρωγε το ξύλο της, το ξύλο του, υπάρχει μια έκφραση, μια παροιμία νομίζω. Λοιπόν, ελπίδα για αλλαγή. Πολλές φορές οι ανθρώποι πιστεύουν ότι θα αλλάξουν οι γονείς τους ή ξέρω εγώ τη σχέση θα βελτιωθεί. Αυτό το πράγμα είναι πολύ, πιθανότητες είναι πολύ μικρές. Αν υπάρχει και διαταραχή προσωπικότητας, αναμνήσεις επίσης, η νοσταλγία για τις αναμνήσεις. Δηλαδή, παρόλο που μπορεί να υπάρχει κακοποίηση, θα υπήρχαν στιγμές όμορφες, για παράδειγμα, και το πολύπλοκο πέθος. Δηλαδή, το να διακόψει κάποιος επαφή μπορεί να προκαλέσει ένα πολύπλοκο πέθος, όχι απλά ένα πέθος. Μπορεί να συμβεί για την απώλεια της σχέσης, αλλά επίσης την ιδέα της σχέσης που θα ήθελα να έχω. Okay. Άρα είναι, τώρα το τι έχω πει είναι γιατί είναι μια δύσκολη απόφαση συναισθηματικά κάποιος να πάει νόπιμα. Είναι πολύ δύσκολη απόφαση. Ναι. Και δεν λαμβάνεται ελαφρά την καρδία, Χάρη. Εγώ δεν έχω γνωρίσει μέχρι σήμερα άνθρωπον ο οποίος έτσι αποφάσισε να πάει νόπιμα. Είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο, παίρνει ενέργεια, έχει πολλά πισωγυρίσματα. Γιατί στην ουσία καλείσαι να σπάσεις, να κόψεις έναν πολύ ισχυρό δεσμό. Τον δεσμό με τους γεννήτωρες σου. Μεγάλη υπόθεση, είναι εύκολο. Και επίσης υπάρχει και ο φόβος που είναι λογικός. Ο φόβος ότι θα μείνεις χωρίς ρίζες. Ότι εγώ πού θα ανήκω πλέον. Που το φυσικά εννοείται ότι το έχεις αναφέρει. Απλώς το τονίζω ότι είναι πολύ σημαντικό τούτο. Φόβος της απομόνωσης. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ερωτήσεις μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας πριν αποφασίσουμε αν θα πάμε ή αν δεν θα πάμε, no contact. Μάλιστα. Άρα αυτές οι ερωτήσεις είναι indicative. Ενδεικτικές. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάτσετε να τις πιάσετε, να βάλετε tick, γιατί υπάρχουν και συναισθήματα. Δεν είναι μόνο το λογικό μυαλό που μιλάει τώρα. Λοιπόν, άρα η πρώτη ερώτηση είναι ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι λόγοι που σκέφτομαι να διακόψω την επαφή. Δεύτερο, έχω προσπαθήσει να αντιμετωπίσω τα προβλήματα με τους γονείς μου άμεσα. Ναι, όχι, δεν είναι ναι, όχι, είναι πώς κλπ. Πόσο ναι προσπάθησα. Επίσης, πολύ σημαντική ερώτηση, τρίτη ερώτηση είναι πώς επηρεάζει αυτή η σχέση με τους γονείς μου, την ψυχική, συναισθηματική και σωματική μου επινέφεια. Θετικά ή αρνητικά. Ακριβώς. Μπορεί να είναι θετικά, μπορεί να είναι αρνητικά, αλλά υπάρχει και γκρίζο. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Κάποιες φορές το μαύρο θα είναι πιο πολύ, άλλες φορές το. Μη σου χάρη όμως ότι ένας γονέας ο οποίος έχει και θετική και αρνητική επίδραση, κυρίως έχει αρνητική. Δηλαδή, γιατί κάπου καταντάει λίγο νέκινγκ κουβέντα. Σ' αγαπώ, αλλά ή έλα μωρό μου, σ' αγαπώ, σε κάνω, αλλά ταυτόχρονα σε σημειώνω, σε προσβάλλω. Θεωρώ ότι η αγάπη δεν μπορεί να είναι μονομερής. Να το πω καλύτερα. Θεωρώ ότι η αγάπη δεν μπορεί να είναι μερική. Ή θα αγαπάς ή δεν θα αγαπάς κάποιον. Ή θα τον αποδέχεσαι ή δεν θα τον αποδέχεσαι. Ή θα είσαι μητρικός απέναντί του ή δεν θα είσαι μητρικός. Ή θα είσαι πατρικός, θα είσαι γονικός ή δεν θα είσαι. Δηλαδή, παρόλο που μπορεί να έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι ναι, μα υπάρχουν και καλές στιγμές με αυτόν τον γονιό, είναι όπως το, πώς να το πω, πες ότι η αγάπη είναι το γάλα και η κακία είναι ο καφές και μια σταγόνα καφέ να πέσει μέσα στο γάλα, είναι να αλλάξει χρώμα το γάλα. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα τέταρτη ερώτηση, τι ελπίζω να πετύχω, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος μου του no contact, ποιες είναι οι συναισθηματικές συνέπειες αυτής της απόφασης, μια δύσκολη ερώτηση τούτη, τι υποστήριξη έχω μετά τη διακοπή επαφής, γιατί μπορεί το άτομο να απορριφθεί από τους συγγενείς, τα αδέλφια κλπ. Άρα είναι σημαντικό να σκεφτεί
πώς, ποιος, ποιες, ποιοι θα το υποστηρίξουν το άτομο, γιατί χρειάζεται υποστήριξη μετά τον Ναι, Ocon. Δεν είναι, βεβαίως. ξέρω εγώ, αγορά αυτοκίνητων πράσινων, ξέρω εγώ, μια σοκολάτα, ξέρω εγώ, θα πάω σε τούτον το εστιατόριο. Είναι κάτι Σοβαρή πολλά. απόφαση. Μάλιστα, είναι μια, πώς το λέμε, απόφαση high involvement, δεν είναι low involvement. Επίσης, είμαι έτοιμος, έτοιμη να αποδεχτώ ότι οι γονείς μου μπορεί να αλλάξουν, να μην καταλάβουν την απόφαση μου. Σίγουρα δεν θα την καταλάβουν. Επίσης, πώς επηρεάζει αυτή η απόφαση άλλους τομείς της ζωής μου, όπως τις σχέσεις με τα αδέλφια μου ή την ευρύτερη οικογένεια. Okay. Έχω περιπτώσεις που τα αδέλφια έχουν σταματήσει να μιλούν με το παιδί που έχει πάει no contact, γιατί θεωρούσαν τη μάνα ή τον πατέρα ήρωες. Ξέρω εγώ, μάνα Γκρέκα, πατέρας Γκρέκο. Λοιπόν, άρα πρέπει να σκεφτεί κάποιος το Πρέπει πράγμα να έχουμε παρόλα. υπόψη μας ότι πολύ πιθανό να χρειαστούμε να πάμε no contact και με τα υπόλοιπα μέλη της ευρύτερης οικογένειας. Πώς τους λες, flying monkeys, Τους monkeys. υφτάμενους πυθίκους, τους enablers, ναι. Flying monkeys, enablers. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν εις αποστάκηδες. Δηλαδή κάποιος άμα το παίζει εις αποστάκες σε μια οικογένεια, σημαίνει ότι ευνοεί τον ισχυρόν, ευνοεί το θήτη και όχι το θύμα. Μάλιστα, σωστά. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα για συμφιλίωση με μια πιο υγιή σχέση στο μέλλον. Άρα, μια πάλι σοβαρή ερώτηση. Αν υπάρχει πιθανότητα, πώς είναι η πιθανότητα, είναι 50%, είναι 30%, είναι 90%. Μήπως εκεί πρέπει να καταλάβουμε το στυλ της προσωπικότητας του γονιού μας και αν έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για πιο υγιείς σχέσεις στο μέλλον. Γιατί συμφιλίωση μπορεί να υπάρξει, αλλά αν πας να συμφιλωθείς με έναν ναρκισιστή ο οποίος να σου κατατρώγει τις σάρκες σου πάλι, δεν μπορεί να την κάνεις έτσι συμφιλίωση. Μάλιστα. Τώρα αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Να πάμε σε κάποιες έρευνες. Okay. Άρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν, δηλαδή δεν χρειάζεται έρευνα να μας το πει, φως φανάρι που λέμε στα κυπριακά, μορφές κακοποίησης που αφήνουν μακροχρόνιες ψυχικές ουλές και επηρεάζουν την ευημερία του ατόμου. Και επίσης έχει έρευνες που δείχνουν ότι παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε κακοποιητικά περιβάλλοντα έχουν άγχος, κατάθλιψη, σύνθετο τραύμα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολία στο να δημιουργήσουν υγιείς σχέσεις. Δυσκολία και βασικά ψυχικά τραύματα που επηρεάζουν όλες τις ψυχές της ζωής τους. Βασικά, εγώ θα πω κάτι έτσι πολύ σκληρό, οι κακοποιητικοί γονείς καταστρέφουν τη ζωή των παιδιών τους. Αυτό κάνουν. Λοιπόν, όχι όλοι οι γονείς, αλλά μιλώ για συγκεκριμένους Η γονείς. κακοποιητική. Ακριβώς, δεν είναι όλοι οι γονείς. Επίσης, το έχεις αναφέρει και πριν, είναι η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Και εδώ το πράγμα προκύπτει όταν κάποιος κακοποιείται μακροχρόνια. Δηλαδή δεν είναι όπως ένα βιασμό που θα το βιάσουν μια φορά που είναι το, ξέρω εγώ, το PTSD. Είναι πιο σύνθετο, είναι ακόμα πιο δύσκολο να το διαχειριστείς. Πάρα πιο. Γιατί υπάρχει επανατραυματισμός. Δεν είναι, όπως έχεις πει και εσύ, δεν είναι μια φορά. Είναι για χρόνια. Χρόνια. Επίσης υπάρχουν έρευνες που για το attachment theory, την θεωρία προσκόλλησης, που βλέπουμε ότι έρευνες δείχνουν ότι πολλοί που μεγαλώνουν με γονείς κακοποιητικούς μπορεί να αναπτύξουν αχωτικό στυλ προσκόλλησης ή αβόητα. Ανασφαλές στυλ προσχόληση, αχωδικό είναι Μάλιστα. η αβόητα. Ναι. Ή αποφευκτική. Φευκτικό, ναι. Αποφευκτικότητα, γιατί οι άνθρωποι θα φοβούνται να κάνουν σχέσεις γιατί νομίζουν ότι θα τους κακοποιήσουν. Άρα κάποιοι άνθρωποι αποφεύγουν να κάνουν σχέσεις γιατί μπορεί να περάσουν τα ίδια πράγματα που περάσαν με τους γονείς τους. Okay. Επίσης υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν τα ωφέλη της διακοπής επαφής. Δείχνουν ότι τα άτομα που διακόπτουν, που πάνε no contact, έχουν βελτίωση στη ψυχική τους υγεία και μείωση του άγχους, της κατάθλιψης και γενικά της γενικής δυσφορίας. Τον το πράγμα ξέρουμε το με ερωτηματολόγια, γιατί στην ψυχοθεραπεία μπορούμε να μετρήσουμε το άγχος, μπορούμε να μετρήσουμε την κατάθλιψη. Υπάρχουν πολλά, πώς το λέμε, scales, τα οποία μπορούμε να το κάνουμε. Επίσης υπάρχει ένα βιβλίο της Dr. Lindsay Gibson, το οποίο λέγεται «Ενήλικα παιδιά συναισθηματικά ανώριμων γονέων». Okay, άρα αυτή η ψυχολόγος λέει ότι αν απομακρυνθείς από το τοξικό περιβάλλον θα σε βοηθήσει να γιάνεις, να θεραπευτείς. Επίσης, από άλλες προσεγγίσεις, η τραυματοκεντρική θεραπεία υποστηρίζει ότι η πιο υγιής λύση είναι η απομάκρυση από αυτούς που συνεχίζουν να προκαλούν βλάβη.
Κάποιες άλλες έρευνες για τη διάρκεια του no contact, το οποίο μια έρευνα στην Αγγλία από τον οργανισμό Stand Alone, το οποίο λέει 50% των παιδιών που δεν έχουν επαφή με τους γονείς τους, δεν έχουν μιλήσει ήδη με τους γονείς τους για τουλάχιστον 5 χρόνια. Κάποια άλλη έρευνα πάλι από τον ίδιο οργανισμό, 40% περίπου των ενήλικων παιδιών ότι ανέφεραν ότι η αποξένωση προκλήθηκε από συναισθηματική κακοποίηση ή χειραγώγηση. Επίσης, μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Marriage and Family το 2015. Μόλις 27% των αποξενωμένων παιδιών είχαν επανασυνδεθεί με τους γονείς τους. Λοιπόν, άρα, τούτες οι στατιστικές, οι έρευνες δείχνουν τη σοβαρότητα του ζητήματος του no contact και είναι βασισμένα σε επιστημονικά δεδομένα, τα οποία η αποξένωση έχει ψυχολογικές επιπτώσεις μόνο στα παιδιά που πάνε no contact, αλλά και στους γονείς. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι. Θέλω να σε ρωτήσω, τόσο οργανισμός standalone τι είναι? Είναι ένας οργανισμός standalone, είναι στην Αγγλία, ο οποίος ασχολείται με θέματα οικογένειας, ασχολείται με θέματα σχέσεων στην οικογένεια και κάνει έρευνες, κάνουν διάφορες. Μάλιστα. Λέει, supporting estranged adults in everyday life. Μάλιστα. Έψαξα έρευνες για την Ελλάδα ή την Κύπρο, αλλά δεν έβρικα κάτι. Δεν υπάρχουν. Ούτε θα βρεις χάρη. Έψαξα πολλά πάντως, αλλά δεν... Νομίζω δεν θα βρεις. Από ό,τι έψαξα, μπορεί να μην τις βρήκα. Όχι, αλλά... δεν νομίζω να βρεις αυτή την περίοδο, γιατί είναι πολύ νέα έννοια για την Ελλάδα και την Κύπρο το no contact. Αν και μεμονωμένοι άνθρωποι κατά τα χρόνια το έχουν εφαρμόσει, τώρα τελευταίως έχει αρχίσει να γίνεται γνωστό στο ευρύ κοινό ως μία λύση. Ναι. Ναι, για το no contact και ελληνική νοοτροπία, έτσι σημαντική, άρα μεγάλη πρόκληση για κάποιον που αποφασίζει να πάει no contact στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική νοοτροπία, γιατί ξέρεις, η κουλτούρα μας, η οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Άρα δύσκολο για κάποιον να κόψει σχέσεις με τους γονείς του. Απλά να πω ότι στο Λουξεμβούργο, εδώ 50% είμαστε ξένοι, η πιο μεγάλη κοινότητα είναι οι Γάλλοι, είναι οι Πορτογάλοι, είναι οι Γερμανοί, οι Βέλγοι, υπάρχουν Βραζιλιάνοι, υπάρχουν και Έλληνες τώρα, έρχονται πολύ λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Yeah. Και οι Ισπανοί, ενώ είναι η πόλη που ζω, η πρωτεύουσα, η πόλη του Λουξεμβούργου, εδώ έχει 120.000 κατοίκους, το 80% είμαστε ξένοι. Άρα εξαρτάται και από την, ξέρω εγώ, οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι είναι παρόμοιοι με εμάς, οι Γερμανοί όμως, οι Γάλλοι είναι διαφορετικοί. Λοιπόν, οι Λουξεμβουργιανοί είναι πιο ανοιχτοί, δηλαδή οι Λουξεμβουργιανοί μπορούν να πω είναι πιο individualistic. Και επίσης είναι και η νοοτροπία, ξέρεις, οι πιο βόρειοι δεν έχουν τη σχέση που έχουμε εμείς με την οικογένεια, είναι πιο μόνοι τους, πιο απομονωμένοι κλπ. Και επίσης εδώ γενικά όταν κάποιος αφιπρετήσει γονείς, έχει πάρα πολλούς οίκους ευγυρίας, πάρα πολλούς οίκους ευγυρίας σε σύγκριση με άλλες χώρες του Νότου, γιατί τα παιδιά δεν φροντίζουν τους γονείς όταν αφιπηρετήσουν. Δεν υπάρχει αυτή η κοινωνική υποχρέωση τα παιδιά να γεροκομούν τους γονείς τους, εννοείς. Είναι εντελώς διαφορετική νοοτροπία ανάμεσα στους Λουξεμβουργιανούς. Okay. Άρα, η οικογένεια, πολύ σημαντικό. Να? Άρα οι γονείς είναι οι βασιλιάδες, οι βασίλισσες, είναι οι φιγούρες εξουσίας. Okay. Άρα, υπάρχει ο άγραφος νόμος, νομίζω, ότι τα παιδιά πρέπει να φροντίζουν τους γονείς. Ιδιαίτερα όταν γερνούν. Το δεύτερο πρέπει είναι το κοινωνικό στυλ. Υπάρχουν συγγενείς, γείτονες, οι φίλοι, οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν πίεση για συμφιλίωση ή να κατακρίνουν την απόφαση. Η θρησκεία επίσης, δηλαδή, εντάξει, δεν είμαι θεολόγος,
από την δική μου Το εμπειρία. πιο πιθανό είναι όμως ή να ακούσεις το γραφικό από τη γραφή τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή αν πας να εξομολογηθείς σε ένα πνευματικό να σου πει είναι οι γονείς σου, συγχώρεσέ τους, κάνε μια καλή πράξη να τους γεροκομίσεις για να πας στον παράδεισο, κάτι τέτοια ας πούμε, πιο πιθανόν. Αν και δεν νομίζω να είναι όλοι που θα έχουν αυτή την τάση, αλλά είναι το πιο συχνό. Χριστία γενικά πώς να το πω, ως φορέας έχει στόχο την κοινωνική ενότητα και μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής ενότητας όταν γεροκομούν οι νέοι τους γέρους τότε εξασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή, είναι έτσι. Σωστά, σωστά. Είναι ένας οργανισμός που προσπαθεί να επιτύχει την κοινωνική συνοχή και την ομοιομορφία. Ναι, σωστά. Και οι αξίες της Εκκλησίας, νομίζω ότι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είναι η συγχώρεση, είναι η συγκλήρωση. Ναι. Η οικογένεια, η διατηρήση των οικογενειακών. Ότι ο Θεός θα τους κρίνει, εσύ θα άστου. Θα κρίνει, θα πάει στην κόλαση, θα καείς, ξέρω εγώ, θα πάει στον παράδεισο. Είναι εγωιστής. Ότι είσαι εγωιστής, θα πάει και θα σου πει ο Άγιος Πέτρος, κοίταξε μάνα μου εσύ, τι έκαμε στους γονείς σου, sorry, αλλά θα σε δεχτούμε, θα πάει κάτω. Okay, στην κόλαση. Και το πράγμα είναι αχωτικό. Πολλά πιεστικό για τα άτομα, γιατί ξέρεις, νιώθουν ενοχές, νιώθουν ντροπή, νιώθουν το οποίο νιώθουν ενοχές πίεση, δηλαδή ειδικά κάποιοι που είναι θρήστοι, όχι όλοι. Επίσης είναι η πατριαρχία, η παραδοσιακή ρόλη του φίλου που ίσως τώρα αλλάξαν, αλλά νομίζω σε χωριά της Ελλάδας, της Κύπρου, ακόμα ισχύει το πράγμα. Νομίζω, δεν ξέρω, δεν έχω στατιστική. Είναι κυρίως πατριαρχική δομή της κοινωνίας. Δεν είναι τόσο έντονα πατριαρχική όπως ήταν πριν 50 χρόνια, αλλά εξακολουθεί να είναι πατριαρχική. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι η στάση των νέων γενεών αλλάζει. Ευτυχώς. Ναι, Επιτέλους. Ναι, φεύγουν από τις παραδοσιακές αξίες που είναι ισχυρές ακόμα μέχρι σήμερα στην ελληνική κοινωνία, το κυπριακή είναι ελληνική, το ίδιο. Ναι. Και βασικά βλέπεις εδώ ότι το να πάει νόκοντα κάποιος με τους γονείς του είναι ριζοσπαστική απόφαση. Είναι, ναι, είναι radical decision. Ναι. Είναι radical, δεν είναι κάτι το, ξέρω εγώ, όπως τη Βαλεντίνα σε ένα τραγούδι που έβαλε Παντελόνια. Παναγία μου, ξέρω εγώ, παλιά κάποιος να πάει ηθοποιός. Λοιπόν, άρα... Ένα με είχε πάρει τηλέφωνο, χάρη μια κυρία άγνωστη σε μένα, η οποία έπαιρνε τηλέφωνο και μου λέει, άκουσα ένα βίντεο που είπες ότι είσαι no contact με τους γονείς σου και είναι γέρος ο παπάς σου και να τα βρεις μαζί του κόρη μου, γιατί μπορεί να πεθάνει και μετά. Μια άγνωστη γυναίκα σε μένα. Και της λέω, τώρα εγώ πρέπει να σου κάτσω να σου ανοίξω την ψυχή μου και να σου πω ότι έχω βιώσει. Γιατί το κάνεις τούτο το πράγμα, λέω. Θα μπορούσε να το κάνεις σε κάποιον που να μην είναι στη θέση που είμαι εγώ σήμερα, που μπορώ να καταλάβω και να σου απαντήσω. Και θα μπορούσες να οδηγήσεις κάποιον στην αυτοκτονία, αν κάνοντας το πράγμα, λέω. Θυμώσα τις πάρα. Μετά λυπήθηκα τι. Γιατί λέω ίσως τόσα κόφηκε ο νους της, τόσα κάμια. Αλλά θεώρησε ότι είναι κοινωνική ευθύνη να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει ότι είδα ένα βίντεο, βίντεο που έκανα για την παραμονή του γάμου του είδους. Ναι, ναι, το έχω δει. Λέει μου, γιατί κατηγορεί, λέει, για ποιον πράγμα κατηγορεί. Τι εννοείς, λέω της, δεν έχω πει κάτι που είναι ψέμα. Μα είναι δυνατόν, λέει, τώρα να συζητήσουμε, λέω της. Πήρε συζήτηση. Είναι πέφτει λόγος. Ναι, γιατί λέει μου, εγώ πάω στην εκκλησία και βλέπω τον παπά σου και είναι κρίμα και είναι γέρος. Μεταξύ μπορεί να είναι πιο μεγάλη από τον παπά μου σε ηλικία, είναι συγκεκριμένη, έτσι όπως ακούγονταν οι φωνή της. Αλλά εντάξει, σκέψου όμως αν το τηλεφώνημα το δεχόταν ένα άτομο που δεν είναι ψυχολόγος ο ίδιος, που δεν είναι η δουλειά του τα πράγματα, πώς θα επηρεαζόταν, πώς θα χαλιόταν. Δηλαδή του τον έχει να κάνει με την κοινωνία, η οποία έρχεται και σου επιβάλλει, ένας άγνωστος σε μένα άνθρωπος. Δυστυχώς. Λοιπόν, άρα να συνεχίσουμε. Ναι, βεβαίως, επιτρέπουμε να συνεχίσουμε. Ιστορικά πρόσωπα, διάσημες προσωπικότητες που έχουν πάει no contact. Ο Πλάτωνας, η οικογένεια του επερίμενε να γίνει πολιτικός, να ακολουθήσει την πολιτική καριέρα, αλλά μετά την εκτέλεση του δασκάλου του Σωκράτη, απομακρύστηκε από την πολιτική και αφιερώθηκε στη φιλοσοφία. Αν το πράγμα δεν άρεσε στους γονείς του και βασικά τον έχουν πιέσει και πήγαινε no contact. Δεν το ξέρατε το για το φίλο μας τον Πλάτωνα. Ναι, το έχω διαβάσει κάπως. Μπράβο.
Ο Λόρδος Βίρον επίσης, με την Wow. Βίρον Άσα, Λόρδος Βίρον, έχει πάει no contact με την μητέρα του, η οποία είχε δύσκολη σχέση, συνέχεια διαμάχες, ένταση κλπ. Κλπ. Την υποστήριζε οικονομικά κατά καιρούς. Υπήρχε μια έτσι συναισθηματικά απόμακρη τεταμένη σχέση. Επίσης η Βιρτζίνια Γουλφ, καλά το ξέρω, συγγραφέας, έχει γράψει πολλά ωραία βιβλία, το οποίο επηρεάστηκε από τη μητέρα της, υπήρχε συναισθηματική κακοποίηση, ελεκτική συμπεριφορά από τον πατέρα της και βασικά μετά αντιμετώπισε, όπως ξέρεις, ψυχικά προβλήματα, Ναι, ναι. που βασικά οφείλονταν κυρίως στην οικογενειακή ζωή, τη σχέση με τους γονείς της. Νομίζω όλοι ξέρουν επίσης για τον πρίγκιπα Χάρη, τη βασιλική οικογένεια, νομίζω τα βλέπουμε, και βασικά αποστασιοποιήθηκε από τον πατέρα του, τον Κάρολο, τη βασιλική οικογένεια κλπ. Κλπ. Φυσικά αλλάζουν τα πράγματα. Κοίταξε, νομίζω ο πρίγκιπας Χάρη δεν είναι πολύ καλό παράδειγμα, γιατί ο πρίγκιπας Χάρη επειδή που τη μια να αρχίσει σοφολιά στην άλλη είναι ο πρίγκιπας Χάρη. Δηλαδή εγώ τον πρίγκιπα Χάρη το βλέπω και λίγο σαν πιόνι της Μέγαν. Δηλαδή είναι η Μέγαν που του τα έβαλε με τη βασιλική οικογένεια και πήγε μαζί τη. Δηλαδή βλέπω τον Τζελίον, όχι ότι η βασιλική οικογένεια δεν είναι μια οικογένεια που είναι τοξική και κακοποιητική και θα έπρεπε να πάει no contact, αλλά δεν νομίζω να είναι καθαρόν το no contact του. Φαίνεται μου ότι είναι εξαιρετικά εμπλεκόμενη η γυναίκα του αυτόν, η οποία η γυναίκα του έχει έναν πολύ έτσι, αυταρχικό και ναρκισιστικό χαρακτήρα. Θέλω να κάνω ένα βίντεο μια μέρα για τους δυο. Γιατί έχω διάφορες σκέψεις. Στην αρχή σκεφτόμουν ότι ο Χάρης είναι εξαρτώμενο, ότι η Μέγαν είναι ναρκισίστερ, αλλά νομίζω ότι οι δύο ναρκισίστες διαφορετικού δυναμικού καθένα. Οι οποίοι επίασαν no contact με τους άλλους του ναρκισίστες, αλλά τι no contact επίαν, πολύ ναρκισιστικό no contact. Πάμε no contact, αλλά διατηρούμε τους τίτλους μας. Πάμε no contact, αλλά θέλουμε τα benefits. Θέλουμε τα γιατί το no contact είναι ανθρώπους με γερά κότσια οι οποίοι θα πούν αρνούμε την περιουσία, αρνούμε τους τίτλους, αρνούμε τα λεφτά, αρνούμε οτιδήποτε benefit θα είχα που γίνει την οικογένεια, φεύγω για να γλιτώσω. Τα, η άποψη. Είναι no contact made in China, ξέρεις. Είναι το αυθεντικό contact και όπως είπε και εσύ θέλει, να μην πω τη λέξη, θέλει, ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Είμαι πολύ περίεργη για την μετεξέλιξη Χάρη και Μέγαν του ζευγαριού τη συμφορά. Είμαι περίεργη. Ναι, δεν γνωρίζω πολλά, αλλά νομίζω θα ήταν ενδιαφέρον να κάνει ένα. Παρακολουθώ την υπόθεση. Έχει χρόνια. Okay. Την παρακολουθώ από τότε που την εξεμπρόσθεσε ο Πίαρς Μόργαν, ο παρουσιαστής στην Αγγλία, ένας τύπος έτσι πολλά controversial, ο οποίος εξεμπρόστηκε τη Μέγαν από τον καιρό που παντρεύτηκε τον Χάρη. Πρωτού γίνει το σχίσμα, πρωτού γίνει το βασιλικό σχίσμα και φύγουν και πας στον Καναδά και μετά στη Καλιφόρνια, ο οποίος είχε πει ότι είναι ότι η κοπέλα τον επλησίασε προκειμένου να κάνει γνωριμίες στο Λονδίνο τον Πιέρς Μόργαν και όταν μετά έπιασε την καλή με το να τα καταφέρει να τα φτιάξει με τον Χάρη τον ξέγραψε μετά. Και ήταν καθαρά η συμπεριφορά του ναρκισιστή ο οποίος σε ξεδανικεύει και μετά σε κάνει τη value και discard. Και από τότε που άρχισα να το παρακολουθώ και εντάξει, it's interesting, είναι ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις ότι κάνουν και θεατρινισμούς του τέτοιο. Ότι την άλλη φορά βγάλαν ταινίες, ότι και καλά τους ακολουθούσαν οι παπαράτσι, τούτη νομίζει ότι έχει θέματα, όπως είχε η πεθερά της, η Νταϊάννα, τούτη νομίζει ότι είναι η Νταϊάννα με τα σαρκωμένη κλπ. Κλπ. Εντάξει, don't get me started on Morgan, Megan and Harry, please. Σίγουρα, σίγουρα. Πάντως, ξέρεις, μαθαίνουμε από τις διάσημες προσφυγές. Ναι, 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 ναι. Μαθαίνουμε ναι, πάρα πολλά ναι. Συγκοκριτευτικά και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Βέβαια, βέβαια, ναι, ναι. Του τον που συζητάς τώρα. Δεν είμαι γνώστης εγώ τόσο όπως εσύ, αλλά... Είναι λίγο κουτσομπόλα. Ναι, ναι, εγώ είμαι κουτσομπόλης, αλλά όχι τόσο. Δεν είσαι κουτσομπόλα, απλά αναλύεις κάποιες... Κάποιες περιπτώσεις της δημοσιότητας μου τραβούν το ενδιαφέρον. Έχω μια επιστημονική διαστροφή, θα έλεγα, να παρακολουθώ τι δεν είναι κακοήθεια, δεν είναι μια
ανάλυση ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί Μακάρι να να τα πάνε καλά τα πλάσματα, δεν έχω μακάρι να θέμα. πάνε καλά. Ναι, Ναι. ναι, το εύχομαι. Λοιπόν, ο άλλος είναι ο Steve Jobs. Είναι αυτός που συνίδρυσε τη Apple. Τον έδωσα για υιοθεσία η βιολογική του γονείς. Μετά ήθελε να έρθει σε επαφή με τους γονείς του, ειδικά τη μητέρα του, που η σχέση του ήταν πολύπλοκη. Δεν ζει τώρα ο Steve Jobs. Βασικά το θέμα με την no contact με τη μητέρα του κλπ. Κλπ. Η βιολογική είναι του μητέρα, εννοείς. Η βιολογική του μητέρα ήταν, υπήρξε, νομίζω ήταν ένας σημαντικός ρόλος στην προσωπική του ιστορία. Η Κριστίνα Αλκιλέιρα επίσης μίλησε ανοιχτά για την κακοποιητική σχέση που είχε με τον πατέρα της. Όταν ήταν μικρή είχε κακοποιηθεί πάρα πολύ συναισθηματικά, ψυχολογικά. Διάκοψε τη σχέση με τον πατέρα της, δεν έχει επαφή. Ο πατέρας της όμως προσπάθησε να ξαναέρθει σε επαφή μαζί της, αλλά η ίδια δεν το δεχτεί. Είναι ένα ενδιαφέρον για την συγκλήση. Μπράβο. Τώρα να δούμε τη γιορτή της μητέρας του πατέρα. Ναι. Είδα πολλά άτομα τα οποία που έχουν βιώσει τοξικές σχέσεις, κακοποιητικές σχέσεις με τους γονείς τους. Νομίζω είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο. Και εκείνη τη μέρα είναι δύσκολη για πολλούς ανθρώπους. Για πολλούς ανθρώπους. Τώρα, είναι προσωπική επιλογή για το πώς κάποιος θα αποφασίσει να διαχειριστεί τις γιορτές του πατέρα, της μητέρας. Ίσως να είναι ένας τρόπος να τιμήσουν, ξέρω εγώ, τις θετικές αναμνήσεις σχέση με άλλες γονεϊκές φιγούρες, όπως οι θετοί γονείς, όπως οι παππούδες, οι μέντορες. Okay. Κάποιοι άλλοι όμως μπορεί να είναι πολύ επώδυνο. Δηλαδή, έχω δει άτομα τη μέρα της μητέρας, για παράδειγμα, είναι down, είναι σε μια μικρή κατάθλιψη, να πούμε. Επίσης, μπορεί να καθορίσουν τη γιορτή, δηλαδή μπορεί να επιλέξουν τον τρόπο που γιορτάζουν σήμερα. Δηλαδή, μπορεί να... Άρα, I don't do world days. Όπως δεν κάνω θρησκευτικές γιορτές πλέον, δεν κάνω ούτε παγκοσμίες ημέρες, γιατί να σου πω κάτι, θεωρώ ότι κάθε μέρα είναι μέρα της μητέρας, είναι μέρα του πατέρα, είναι μέρα της γυναίκας και αν κάθε μέρα έχεις μια μητέρα ανάξια σεβασμού, δεν χρειάζεται να έρθει αυτή η μέρα για να τη γιορτάσεις. Όπως επίσης δεν με εκφράζουν πλέον οι θρησκευτικές εορτές. Δηλαδή, αν κάποιος είναι καλός άνθρωπος, θα είναι καθημερινά καλός άνθρωπος. Θα βρούμε τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το 15 Αύγουστο για να είναι καλός άνθρωπος. Δηλαδή, ίσως αυτά τα rituals και αυτές οι ερωτελεστίες και αυτές οι καθορισμένες special days να μας κάνουν ζημιά, παρακαλώ. Ακριβώς, ακριβώς. Και κάνουν ζημιά σε πάρα πολλούς. Δηλαδή μια... Προσέξτε, εγώ δεν κάνω ποτέ βίντεο σήμερα. Ούτε καν για τη μέρα ψυχικής υγείας δεν έκανα βίντεο την μέρα ψυχικής υγείας, γιατί για μένα κάθε μέρα είναι μέρα ψυχικής υγείας. Δηλαδή θεωρώ ότι χρειαζόμαστε να πάμε πέρα από το να μας υπενθυμίζει μια μέρα το χρόνο κάτι. Ή του Αγίου Βαλεντίνου. Αν αγαπάς κάποιον, αγαπάς τον 365 μέρες το χρόνο, δεν τον αγαπάς μόνο μια μέρα. Ναι, ναι, βεβαίως. Και πάλι θα θυμηθώ κάτι πάρα πολλά ωραία που είπες. Δηλαδή, λες πράγματα τυπώνουμε. Είπες μια φορά, διόρθωσε να κάνω λάθος, είπες ότι τη μέρα της μητέρας έπρεπε να γιορτάζουμε τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί. Νομίζω είπες κάτι ναι, πολλά ναι, ωραία, ναι, που τον ναι, άρεσε ναι. μου πάρα πολλά. Από τις μη μητρικές μητέρες. Ακριβώς, γιατί πιο σημαντικό είναι να γιορτάσουμε. Να δώσουμε ορατότητα στα κακοποιημένα παιδιά από μη μητρικές μητέρες παρά να εξαγιάζουμε μητέρες μόνο και μόνο επειδή γέννησαν. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι πάλι δύσκολο θέμα. Τι γίνεται όταν πεθάνει ο γονιός σου με τον οποίο είσαι no contact, τι κάνεις, πας στην κηδεία, ναι, πας στην κηδεία, τι κάνεις. Το πρώτο πράγμα είναι τα συναισθήματα, γιατί θα υπάρχουν σίγουρα και θετικά συναισθήματα και αρνητικά, σίγουρα απώλεια, θα υπάρχουν συναισθήματα απώλεια. Υπάρχει και απώλεια, θα υπάρχει και κλείσιμο όμως και closure, ότι τέλειωσαν αυτή η ιστορία, αλλά και πένθος, ναι. Σωστά, άρα κάποιοι μπορεί να νιώσουν θλίψη για τη σχέση που δεν είχαν, που θα ήθελαν να έχουν, άλλοι μπορεί να νιώσουν ανακούφιση, ιδιαιτερότητα, δηλαδή να φύγει ένα μεγάλο βάρος από πάνω τους. Βασικά εδώ δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Α? Δεν μπορείς να πεις το άλλο, θα νιώσεις έτσι, θα νιώσεις θλίψη, θα νιώσεις ανακούφιση. Τα συναισθήματα είναι αυτόματα. Έρχονται αυτόματα και κάποιος θα πεθύσει διαφορετικά. Όχι για τους γονείς κατά ανάγκη. Απλά το συμπέρασμα εδώ, το κύριο πράγμα, να πούμε ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος.
Okay. Το άλλο πράγμα που μπορεί να βοηθήσει είναι να θυμηθείς γιατί διάκοψες την επαφή. Γιατί την διάκοψες. Εγώ εισηγούμαι πάρα πολύ, πώς το λέμε, strongly recommend, δηλαδή να γράψεις ένα γράμμα στους γονείς, μα τώρα ενώ σου ζουν, να τους πεις, κοίταξε, έκαμες μου το τούτο, ένιωσα έτσι κλπ. Και ωστόσο να το έχεις μαζί σου σε έναν αντικαταθλιπτικό, αγχολητικό, αντιενοχικό, για να θυμηθείς γιατί επηγαίνεις no contact. Νομίζω είναι μια τεχνική. Ναι, συμφωνώ και εγώ με τον journaling και την καταγραφή. Μπορεί καν να μην τους το δώσεις, αλλά να το έχεις για σένα. Ακριβώς, ακριβώς. Επίσης, σίγουρα μπορεί κάποιοι άνθρωποι να χρειαστούν υποστήριξη. Ναι. Ναι. Για να, γιατί υπάρχουν σύνθετα συναισθήματα, πολύπλοκα, δεν είναι ένα απλά. Επίσης, να στήριξεις από φίλους, αξιόπιστους φίλους που πραγματικά σε αγαπούν, καλούς συγγενείς, οι οποίοι μπορεί να σε καταλάβουν κλπ. Κλπ. Ένας στενός φίλος, ένας αδελφός, για παράδειγμα, που κατανοεί, που ξέρει τι γινόταν μέσα στην κοινωνία. Κάποιος όμως, ο οποίος να μην σου λέει, είδες, επίες no contact με τη μάνα σου και τώρα η μάνα σου επέθανε και πέθανε πικραμένη η μάνα σου, επέθανε πικραμένος ο πατέρας σου που τον κατηγορούσες. Δεν τρέπεσαι τώρα, δεν νιώθεις ενοχές τώρα, δεν νιώθεις τύψεις τώρα. Είναι πολύ πιθανές τοξικές κουβέντες που μπορεί να εξαπολύσουν προς εσέναν συγγενείς, άσπονδοι φίλοι, εχθροί και ούτω καθεξής. Εγώ έχω μια έτσι πολλά ξεκάθαρη στάση πάνω σε το θέμα, χάρη ότι έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν ήθελες να συναντιέσαι όταν είναι ζωντανός, δεν είναι καλή ιδέα να πας να συναντηθείς με τους ανθρώπους που θα είναι στην κηδεία του. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι όταν είμαστε no contact με τους γονείς μας, δεν είναι καλή ιδέα να πάμε στην κηδεία. Και θεωρώ ότι είναι και υποκρισία να πάμε στην κηδεία. Δηλαδή, όσον ήταν ζωντανό, δεν ήθελαμε να έχουμε επαφέ μαζί του, και τώρα που πέθανε να πάμε. Και οπωσδήποτε ένα παιδί, το οποίο ήταν no contact με του γονεί του, δεν θα τύχει θερμή υποδοχή στην κηδεία των γονέων του. Και σίγουρα θα βρεθούν διάφοροι απρόσκλητοι συμβουλάτορε που θα πάνε να του πούν, πώ νιώθει τώρα που δεν του μιλούσε. Αχ, η καημένη μάνα σου, μου έλεγε μέχρι τα τελευταία τη, το παιδί μου σ' αγαπούσε η μάνα σου. Επίση, θεωρώ ότι ούτε τα μνημόσυνα είναι σημαντικά. Με την έννοια του ότι. Είναι rituals τα οποία χρησιμοποιούμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία ή στη Χριστιανική Εκκλησία στην οποία γεννηθήκαμε, που έχουν τη δική του, το δικό τους χώρο, αλλά τι θα σου κάνει ένα μνημόσυνο να θυμηθείς αυτό που πέθανε? Δηλαδή, πηγαίνοντας στο μνημόσυνο θα ανοίξεις όλα σου τα τραύματα, τι θα κάνεις? Και ξέρεις, είναι τούτο, δηλαδή πρέπει κάποιος να σκεφτεί αν θα πάει. Εγώ πήρα το απόφαση από τώρα. Την ανακοίνωσα κιόλα την απόφασή μου στου άμεσα ενδιαφερόμενου. Και στα μέλη τη οικογένεια και στου ίδιου, ότι η απόφαση μου είναι no contact, και το no contact δεν θα αλλάξει με τη μετάβαση στην αιώνια ζωή. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατο. Θα με πείστε σε έναν κάτι το οποίο είμαι εγώ που να μπορώ να πω στου άλλου ότι υπάρχουν. Όχι. Αλλά είπα δηλαδή θα ήταν εξαιρετικά, εξαιρετικά υποκριτικών εκ μέρου μου, όσο αν είστε ζωντανοί, να μην είμαι παρούσα, να μην έχω σχέση μαζί σα, και μετά που να πεθάνετε να πάω στην κηδεία να παίζω την τεθλιμμένη κόρη. Τεθλιμμένη κόρη είμαι τώρα, γι' αυτόν είμαι νόκοντα. Βασικά, απλά να πω και για εκείνου που αποφασίζουν να παρευρεθούν. Πρέπει να προετοιμαστούν πάρα πολύ καλά, όπω είπε και εσύ. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει αμηχανία, ένταση. Κάποιοι συγγενείς οι οποίοι δεν καταλάβαν και δεν υποστήριξαν την απόφαση, μπορεί να τους κακοποιήσουν. Να κακοποιηθούν, να τους κάνουν ερωτήσεις, είδες τι έκαμε, να πάει στην κόλαση, ο παπάς σου μέχρι το τέλος ήταν λυπημένος, έκλαιε κλπ. Άρα αν κάποιος δεν είναι δυνατός ψυχολογικά, ψυχικά, έχει τεράστιο πρόβλημα. Πρέπει να του δημιουργηθούν πάρα πολλές ενοχές και ντροπή επίσης. Εδώ είναι σημαντικό να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας, αν νιώθουμε ενοχές, να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες μας. Είναι συνηθισμένο κάποιος να νιώσει ενοχές μετά το θάνατο κάποιου γονείου που δεν είχε επαφή, απλά πάλι να θυμηθείς γιατί πήρες την απόφαση. Και εδώ η αυτοσυμπόνια είναι πάρα 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 πολύ σημαντική. Το έχω πει πάλι, να το επαναλάβω, πρέπει να προετοιμαστεί κάποιος για τις αντιδράσεις των άλλων μέλων της οικογένειας. Επίσης, αν υπάρχουν σχέσεις με αδέλφια, ο θάνατος ενός γονιού μπορεί να επιδεινώσει ή να ενισχύσει τις σχέσεις. Βλέπεις, μπορεί να γίνει το πράγμα. Και δώσεις στον εαυτό σου χρόνο να επεξεργαστείς το πένθος. Επίσης, δικαιούσε να πενθήσεις το γονιό που πέθανε ενώ είσαι no contact.
Ναι, το πένθος εννοώ για τον γονιό που δεν είχες. Άμπρα. Μάλιστα, όχι για τον γονιό που πέθανε, αφού πήγες με κόντακ, πένθας κάθε μέρα για τον γονιό που δεν είχες. Άρα, σε δίνει περίπτωση να υπομονή, αυτοσυμπόνια, και ο κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται τα συναισθήματα του με τον δικό του ρυθμό. Δεν είναι κουμπί τα συναισθήματα να τα σταματήσει. Άρα, βλέπεις, εδώ είναι ένα θέμα πολύπλοκο και βαθιά προσωπικό θέμα. Και εγώ θα πω ότι το πιο σημαντικό είσαι εσύ. Δηλαδή, πρέπει να δώσεις προτεραιότητα στη ψυχική και συναισθηματική σου υγεία. Πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Τώρα να πάμε στη ψυχοθεραπεία, σίγουρα. Ναι. Κάποιοι μπορεί να χρειαστούν στήριξη. Άρα, το τι κάνουμε οι ψυχολόγοι στη ψυχοθεραπεία, τι κάνουμε εγώ προσωπικά και άλλοι συναδέλφοι, είναι να επικυρώσει την απόφαση και τα συναισθήματα του πελάτη, του ανθρώπου που έχει πάει no contact. Να το βοηθήσει να επεξεργαστεί το πέθος, την απώλεια. Πώς να διαχειριστεί τις ενοχές, αν υπάρχουν, την τροπή. Να ενδυναμώσει τον εαυτό του, να επεξεργαστεί το τραύμα ή την κακοποίηση. Γιατί συνεχίζεται το τραύμα. Δεν σημαίνει επειδή πέθανε ο γονιός ότι όλα είναι μελιγάλα. Να βοηθήσουμε επίσης το άτομο να διαχειριστεί την κοινωνική οικογενειακή κριτική, να ξαναφτιάξει σχέσεις, να τρόπους που θα διαχειριστεί τα συναισθήματα του. Και επίσης μπορεί να υπάρχει αμφιθυμία. Άρα, ο ένα θεραπευτή, ένα ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή μπορεί να καθοδηγήσει το ενήλικο παιδί με συναισθηματικέ τεχνικέ, τα πρακτικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και πολύ σημαντικό πάλι να υπάρχει αυτοσυμπόνια. Και εγώ νομίζω η αυτοσυμπόνια είναι πάρα πολύ σημαντική. Να συνεχίσω. Ναι. Λοιπόν, απλά να τελειώσαμε εδώ πριν πάμε στο αγωνιστικό μήνυμα. Εδώ το τι μιλήσαμε είναι κάναμε ένα disclaimer. Είναι δική σας απόφαση, θα πάτε no contact ή όχι. Τα αρνητικά σχόλια, κάποιοι θα βγουν, είμαι σίγουρος, να κρίνουν αυτόν τον blog. Κάποιοι πολλά φύση. Χαλά την κοινωνική δομή, χάρη. Χαλά των κοινωνικών ιστών. Φτές, Μάλιστα. χάρη, φτές. Φτές. Είμαι Φτες, χάρη, χαλά ριζοσπάστη. στις οικογένειες. Λοιπόν, θα πρέπει να με βάλετε στην πλατεία ελευθερίας να με λιθοβολήσετε μέχρι Ναι. θανάτου. Γιατί πάω ενάντια, ξέρεις, στην ελληνική νοοτροπία. Έχουμε μιλήσει επίσης ότι είναι μια συναισθηματικά δύσκολη απόφαση. Δεν είναι εύκολο για κάποιους, όχι για όλους. Επίσης, έχω δώσει κάποιες ερωτήσεις που μπορεί κάποιος να κάνει. Ενδεικτικές ερωτήσεις. Αν θα αποφασίσει ή όχι να πάει no contact. Έχουμε δει έρευνες για το no contact, ειδικά στην Αγγλία. Και για την κακοποίηση από γονείς. Στην Ελλάδα δεν έχω βρει, όπως έχω πει, στην ελληνική, πώς το λέμε, έρευνες που έχουν γίνει από ψυχολόγους ή ερευνητές ή ψυχίατρους ελληνόφωνους. Είδαμε την ελληνική νοοτροπία και το no contact, την σύγκρινα επίσης με το τι συμβαίνει εδώ στο Λουξεμβούργο, που είναι πολύ πολιτισμικό, ανάλογα με την εθνικότητα, αν είναι Πορτογάλοι, Ισπανοί, Ιταλοί, είναι διαφορετικό με το να είσαι Γερμανός ή Βέλγος ή Γάλλος, ξέρω εγώ που την βούρα είναι Ευρώπη. Έχουμε μιλήσει επίση για τη γιορτή τη μητέρα, πατέρα, γιατί αυτή η γιορτή για κάποιου είναι δύσκολη. Για διάσημε ιστορικέ προσωπικότητε που έχουν πάει με contact. Επίση, το θάνατο, όταν ο ένα γονιό με τον οποίο έχει πάει με contact τι συμβαίνει και την ψυχοθεραπεία. Αυτά έχουμε δει σήμερα. Και θα ήθελα να πω ότι θέλει απίστευτη δύναμη και κουράγιο. Πρέπει να έχει, πρέπει να μην πω τη λέξη, Έτσι, κοχώνες. ασκέπτεια, κοχώνες, για να μπορέσει Κεφόνια. σε έναν κόσμο, ας πούμε, που επιμένει, ειδικά στην ελληνική κοινωνία, για τη σημασία τη οικογένεια. Ο γονέα πρέπει να σέβεσαι το γονιό σου. Λοιπόν, άρα, έναν, πώς το λέμε, αγωνιστικό μήνυμα. Λοιπόν, Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. μάλιστα αγαπητές δυνατές ψυχές, εν τω που είπα θέλει δύναμη, θέλει κουράγιο να πάρεις την απόφαση για να πούμε, ειδικά σε μια κοινωνία ελληνική με τη μάνα Γκρέκα, ο πατέρας πρέπει να σέβεται τον πατέρα, τη μητέρα, τίμα τον πατέρα σου, τίμα τον μητέρα σου. Τι είναι εντάξει να πεθύσεις για αυτό που θα ήθελες να έχεις. Είναι εντάξει να νιώθεις αμφιβολίες.
δεν καθορίζεσαι από τις πρόσδοκες των άλλων. Α. Ακόμα και αν είναι αδελφός, αδελφή, θείος, θεία κλπ. Έχεις δικαίωμα να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Δεν είναι εγωιστικό. Δηλαδή τα υγιή όρια δεν είναι εγωιστικά. Είναι απαραίτητα τα υγιή όρια για την ψυχική σου υγεία. Δεν είσαι μόνος. Βλέπω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει νοκοντά, που έχουν αναγκαστεί, θα έλεγα, να πάρουν αποφάσεις. Αξίζεις αγάπη, αξίζεις καλοσύνη, αξίζεις σεβασμό για τούτα τα πράγματα που δεν μπορούσες να τα πεις στην οικογένειά σου. Και αξίζεις αυθεντικές σχέσεις, χάρη. Γιατί δεν πάει κανένας no contact με γονείς, με αδέρφια που είναι πραγματικά αγαπητικοί και πραγματικά συνδεδεμένοι, ουσιαστικά συνδεδεμένοι. Πας no contact με κάτι παλιόπαιδα, τα οποία μια ζωή σε υποτιμούν, μια ζωή σε πετάνε, μια ζωή σε θεωρούν ανάξιον και κατώτερον τους και μια ζωή σε θέλουν για κάλαθον το σκουπιδιό. Με αυτούς πας no contact. Θα κάνω για όχι κάλαθον το σκουπιδιό, για δοχείο, για να κάνουν τους εμετούς τους. Άμπρα. Ναι. Ακριβώς να ξερνούν. Υπάρχει κυπριακή λέξη, είναι το ξέρουν. Ναι. Και στη δημοτική χρησιμοποιείται το ξέρνω. Να ξερνούν βασικά τα δικά του. Ναι, ναι. Και απλά θέλω να πω σε τους ανθρώπους που έχουν πάει no contact ότι είσαι αρκετός. Είσαι good enough. Είσαι όπως είσαι, είσαι ok. Και επίσης πρέπει να είσαι περήφανο για τον εαυτό σου. Που έβαλε όρια, δεν είναι εύκολο. Πρέπει να έχει κοχώνες για να κάνει αυτό το πράγμα. Και συνέχισε να έχει δίπλα σου ανθρώπους που σε σέβονται για να βρει καλή στην καρδιά σου. Και στους ούλους τους άλλους, να μην πω τη λέξη, fuck them, okay. Και πραγματικά νομίζω τούτο θα πρέπει να νιώθεις περήφανος για τον εαυτό σου και να άφεις τους όλους τους άλλους, γιατί άλλοι δεν ξέρουν τι έχεις πέρασει. Okay. Ναι, ναι. Νομίζω και εσείς, χάρη μου, μπορούμε να συναντηθούμε και με άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στην ίδια θέση και να δημιουργήσουμε και να μπούμε σε όμορφες αγαπητικές κοινότητες. Και τώρα θέλω να μας πεις, ήρθε η ώρα για να μας πεις τούτο που μου έλεγες στην αρχή πρωτού ξεκινήσουμε, ο χάρης μας. Τρέχεις ένα πρόγραμμα στο Λουξεμβούργο ήδη, δεν είναι ένα course, ένα εργαστήρι, ψυχολογικό εργαστήρι για ανθρώπους οι οποίοι είναι σε αυτό το σημείο. Που είτε έχουν πάει no contact, είτε διαπραγματεύονται το αν θα πάνε no contact ή όχι, είτε βρίσκονται στη διαδικασία εφαρμογής του no contact. Το οποίο το τρέχεις με ανθρώπους που είναι στο Λουξεμβούργο, στα γαλλικά. Βασικά το εργαστήριο το κάνω με ανθρώπους που είναι εδώ. Το λέγεται δύσκολοι γονείς και πώς μαθαίνουν να τους αντιμετωπίσω. Δύσκολοι γονείς είναι, δύσκολοι γονείς και πώς μαθαίνουν να αντιμετωπίσω. Ακριβώς. Και επίσης το κάνω στα γαλλικά και στα αγγλικά. Θα το κάνεις όμως στα ελληνικά, χάρη. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω, μου είπες ότι το τελευταίο Σάββατο του νιώμου. Ναι, το Σάββατο 30 Νοεμβρίου, ακόμα να το διαφημίσω, θα το βάλω στην προσωπική μου σελίδα. Λοιπόν, θέλω στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω τη σελίδα σου στο Facebook και να βάλω και το email σου, τούτο που μου στέλνεις. Μάλιστα, ναι. Θα βάλω το email του Χάρη, τη σελίδα του Χάρη στο Facebook. Όσοι ενδιαφέρεστε να δηλώσετε εγκαίρω συμμετοχή, είπες μόνο θα είναι περιορισμένο αριθμό του συμμετοχή. Περιορισμένο, ναι, γιατί να σου πω κάτι. Είναι εργαστήρι. Δεν είναι να κάνω ομιλία, δεν είναι ψυχοεκπαίδευση. Βασικά είναι για απλά να πω το σκοπό, αν κάποιος αντιμετωπίσει. Είναι workshop, εργαστήριο. Είναι, workshop. Είναι, πώς το λέμε, είναι, θα έχει, πώς το λέμε, θα... Webinar, μάλιστα. Περνούν οι κατσίκες. Πρέπει να πας no contact με τις κατσίκες σε Λάγκη και να μην ασχολείσαι ότι περνούν οι κατσίκες. Είδε στο Λάγκη με έρχονται κατσικάκια. Κίνδυνο θάνατο, κατσικάκια. Το webinar σου θα έχει τίτλο. Το τίτλο είναι. Δύσκολοι γονείς. Ακριβώς να πω για ποιους είναι, ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν. Θα διαρκέσει 3,5 με 4 ώρες, πες μου, άρα είναι μεγάλο σε διαρκεία, ναι. Το εργαστήριο τούτων είναι σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις με τους γονείς, είτε έχουν σχέση μαζί τους, είτε όχι. Okay, είτε σκέφτονται να πάνε no contact. Δηλαδή, είτε κάποιοι που είναι low contact είναι no contact ή δεν ξέρουν τι θα κάνουν και είναι στη διαδικασία να τον αποφασίσουν. Μάλιστα. Και βασικά είναι να δώσω πρακτικές τεχνικές. Θα υπάρχουν, πώς το λέμε, ξέρεις, με το Zoom μπορεί να κάνεις ομάδες, τρία άτομα, τρία άτομα. Πρακτικές τεχνικές για να από διάφορες σχολές ψυχολογίας, πώς μπορεί να αντιμετωπίσουν την κριτική, πώς να ορίσεις όρια, πώς να ηρεμήσεις τον εσωτερικό κριτή. Πώς να επανανωθείς με το εσωτερικό παιδί. Μπράβο, Χάρη. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον το webinar. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα δηλώσουν παραπάνω άνθρωποι να το επαναλάβεις.
Ναι. Γιατί Πάντως. παίζουμε μειωμένες οι θέσεις. Είμαι Ναι. σίγουρη ότι έχει πολύ κόσμο που θα ενδιαφέρεται. Αν θα έχεις παραπάνω πόσες θέσεις έχεις, να το επαναλάβεις, γιατί ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Και επειδή ξέρω τη δουλειά του Χάρη και ξέρουμε πόση επιμέλεια και λεπτομέρεια κάνει τις δουλειές του, είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ χρήσιμο και βοηθητικό και θα δώσεις πολύ σημαντικά εργαλεία. Ναι. Στο Λουξεμβούργο έχει μεγάλη επιτυχία, επειδή το κάνουμε το και στο νοσοκομείο και ιδιωτικά, γι' αυτό σκέφτηκα Μπράβο. να το Πολύ κάνω καλή στην σκέψη σου και Ελληνοφρένεια. σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Ναι. Να δοκιμάσω, okay, γιατί ήδη, πώς το λέμε, είναι επιτυχημένο. Άρα είναι κάτι το οποίο καινούριο, το οποίο κάνουμε το εδώ και ένα χρόνο. Ένα Μπράβο. χρόνο. Μπράβο. Πράγμα. Άρα θα το κάνεις για πρώτη φορά στα ελληνικά όμως. Για πρώτη φορά θα το κάνω στα ελληνικά και θα το προσαρμόσω επίσης στην ελληνική νοτροπία. Κουλτούρα και νοοτροπία. Γιατί είδαμε, δουλεύω με Γάλλους, με Γερμανούς, Βέλγους, στο γαλλικό είναι περισσότερο Γάλλοι, Καναδοί, Ελβετοί, στα αγγλικά είναι διάφορες. Πάντως θα είναι ενδιαφέρον μετά που θα τελειώσεις το. Σε κλείνω από τώρα. Όταν θα τελειώσεις το ελληνικό, θέλω να κάνουμε ένα βίντεο να μου πεις τις διαφορές που είδες και στο workshop και στο εργαστήριο. Με τα χαράς, θα σας Διαφορές που δώσω είδες τα. μεταξύ, επειδή το κάνεις ήδη πολύ καιρό σε ξενογλωσσούς, να δούμε τις διαφορές με το workshop στα ελληνικά, με τους Έλληνες, παρά με τους ανθρώπους του εξωτερικού. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα υπόσχομαι να το κάνω. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον, σωστά. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Αυτά για σήμερα. Χάρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι ευπρόσδεκτος ανά πάσα στιγμή στο κανάλι μας εδώ. Είσαι δικός μας και σε αγαπάμε πάρα πολύ. Ναι, και εγώ το ίδιο, έναν μεγάλο ευχαριστώ Εμείς ευχαριστούμε. που με αφήσετε να μπω στο σπίτι σας, το οποίο είναι γεμάτο αγάπη. Είσαι ένας καλοήθης άνθρωπος και φωτεινός άνθρωπος και σε δεχόμαστε και είσαι ευπρόσδεκτος ανά πάσα στιγμή. Και συγκινήθηκα σήμερα γιατί έχει καιρό να κάνουμε vlog Να μου και αγάπη μου, ναι. είναι συγκινητικό, ξέρεις. Έχω και Έλληνες εδώ που βλέπω, αλλά όχι πάρα πολλούς. Έτσι, ξέρεις, μια συγκίνηση νιώθω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, όχι μόνο σε σένα, αλλά και όλους τους ανθρώπους, τους καλοήθεις του καναλιού, γιατί έχεις πετύχει πάρα πολλά, πραγματικά. Έχουμε πετύχει Πάρα όλοι πολλά. μας. Λοιπόν, ευχαριστώ την Τα αγάπη μου. αγαπούμε. Θα τα Γεια σου ξαναδούμε. Χάρη. Bye, bye, bye.